Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Στα 11 λεπτάκια μετά από τις 10, είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει η αγαπημένη σας συνήθεια κάθε βράδυ, ο Μπαλαντέρ. Μέχρι και τις 12 που θα πάμε παρέα. Θανάση Κυλώνης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Προσέλιω τους χειρονομίσεις, γιατί είμαστε τώρα σε ακούω μια χαρά. Δυνάμωσε λίγο το 4, γιατί είμαστε και ζωντανά. Απλά μην κουνάς το τέτοιο, γιατί επειδή το καινούριο κινητό είναι λίγο... Θα κουνάω ό,τι θέλω, φίλε. Είναι λίγο κέρβι, έτσι, και μπορεί να γλιστρήσει και να πέσει. θα σου κάνω. 2-0. 2-0. Πώς το χάσαμε αυτό τον Άσο? Πόσο έδινε? Τι δώρο ήταν αυτό, ρε φίλε? 3-30. Δώρο άδωρο. Ρε φίλε, μουντιαλική ομάδα, η οποία σε ένα μήνα παίζει μουντιάλ. Εμείς έχουμε πάει τώρα στη Σεβίλη, ό,τι να είναι, δύο μέρες μετά τον τελικό του κυπέλου, με μια αποστολή, ό,τι να είναι, και έδινε outsider τους Σαουδάραβες, φίλε. Τους Μπεγκυριστάιν. Μπεγκυριστάιν. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι και σχετικά σε ετοιμότητα, γιατί θα. Εντάξει, είναι ψυχή το γήπεδο, έτσι. Είναι στο Ολυμπιακό στάδιο της Σεβίλης. Ποιος να πάρει, φίλε? Δεν, ναι. Τώρα παίζει Σαουδική Αραβία, Ελλάδα, στη Σεβίλη. Δεν πήγε κανένας να αγοράσει εισιτήριο και βάλανε ελεύθερη είσοδο. Και με ελεύθερη είσοδο πάλι είναι εντελώς άδειο το γήπεδο. Στη Σεβίλη έχει και Ολυμπιακό γήπεδο, πού το πας? Εντάξει, Σεβίλη, ρε φίλε. Η πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας. Μάλιστα. Σεβίλη, όντως, φίλε, μια πόλη που δεν είναι από τις μεγαλύτερες της Ισπανίας. Εντάξει, μεγάλη πόλη, δεν είναι μικρή. Έχει Ολυμπιακό στάδιο της Σεβίλης που είναι 60.000 θέσεων χωρητικότητας. Έχει το Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν της Σεβίγια που χωράει κοντά στο 50. Ναι. Και έχει και το Μπενίτο Βιαμαρίν της Μπέτις που χωράει ακόμη πιο πολύ. Είναι κοντά στις 60.000 θέσεις το Βιαμαρίν της Μπέτις. Τρεις γηπεδάρες ολκής η Σεβίλη. Που δεν είναι ούτε Μαδρίτη ούτε Βαρκελόνη. Και μετά θέλετε στην Ελλάδα μεγάλη διοργάνωση. Πάτε φιλοξενήσουμε τη μεγάλη διοργάνωση. Ο Μοχάμεντ Κανό. Το δεύτερο γκολ των Σαουδαράβων. Ο Αλνταουσάρι, το πρώτο γκολ των Σαουδαράβων, το οποίο τώρα το είδα στο βιντεάκι, βόλεϊ μας παίξανε. Η εθνική μας, η οποία σε αυτό το φιλικό παίζει από το 43 με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Δημήτρη Γιαννούλη, του αριστεραπόδερο μπακ ατρομή του Παύλα Πάοκ. Όχι. Ο οποίος λέει έγραψε ιστορία σήμερα. Πέρασε την ιστορία για την ακρίβεια, καθώς γίνεται ο πρώτος Έλληνας διεθνής, ο οποίος αποβάλλεται στον τεμπούτο του. Από ό,τι διάβασα βέβαια εδώ στα sites, ήταν εντελώς άδικη η αποβολή του, ούτε καν φάουλ δεν έχει κάνει. Αλλά εντάξει, ό,τι πει ο ρέφερι. Τον απέβαλε, εμείς παίζουμε με 10, χάνουμε και 2-0. Μετά τις 10.30 θα ακούσουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που φιλοξένησε σήμερα ο Λίμπερο 107,4 και που είπα 24. Και από ένα παίχτη, μάλιστα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι με την εθνική στην Σεβίλη. Δεν ξέρω αν παίζει κιόλας. Πριν από λίγο, από ό,τι διάβασα, βγήκε αλλαγή. Ο ποιος? Για τον Πέλκαλες, έτσι. Ναι, ο Δημήτρης Πέλκας. Στο 60 πέρασε εκτός αγώνα ο Πέλκας και πήγε στη θέση του ο Μάνταλος. Μάλιστα, λοιπόν. Θα ακούσουμε μετά τις 10.30 την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε ο Δημήτρης Πέλκας σήμερα στο Λίμπερο 107,4 και στην Πουπά 24, στον Δημήτρη Τσομπαζόγλου και τον Σταύρο Κόλκα. Τώρα βλέπουμε το δεύτερο γκολ. Το οποίο είναι δηλαδή η άμυνα, κόντρα βέβαια, και γκολ. Λοιπόν, τι ευκαιρία ήταν αυτή, ρε φίλε, πώς το χάσαμε έτσι. Εντάξει, ρε Θανάση, πληρώθηκε άλλα και άλλα το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει, φίλε, εντάξει, κάθε μέρα ξεχωριστή η ιστορία. Όταν χάνουμε κάθε μέρα, καλά είναι. Όπως κάνει στο στοίχημα και εντάξει, τώρα 3-30, ρε φίλε, τώρα δεν έστηκε. Ομάδα παίζει μουντιάλ, έτσι, σε ένα μήνα. Μουντιαλικό παίχτη. Και λοιπόν, με καλή αποστολή. Τέλο πάντων. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Δεν πειράζει, δεν κερδίζει κάθε φορά. Την δουλειά μα να έχουμε. Ποιο είναι το 9, ο Βέλιο? Όχι, ο Βέλιο δεν είναι. Γιατί έχουμε παίξει μόνο από εντό του συνόρου. Ο Μπακασέτα, πώ είναι? Ο Μπακασέτα 14, νομίζω. Έχει σέντρα μέσα στην περιοχή. Καλό. Ο Μπακασέτα που είχε δοκάρι. Για να σοφάρει. Ο Κουλούρη. Ο Κουλούρη, σωστά, ναι. Ο Κουλούρη. Ο Ευθύμη Κουλούρη. Μάλιστα. Λοιπόν, FM γενό, τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Φυσικά μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Είπαμε τα 10.30 θα ακούσουμε τη συνέντευξη του Δημήτρη Πέλκα, που είσαι μίλησε στο Λίμπερο 107,4, σουτ για την εθνική στα Περιστέρια. Να υπενθυμίσουμε το κουιζάκι Παύλα Διαγωνισμό που τρέχει από χθες, θα τρέχει και σήμερα. Ένα δωράκι στους ακροατές του Λίμπερο από τον της εκπομπής, βασικά, από τον χορηγό της εκπομπής, τον Παράσχο, στην Ολύμπο 90. Ένας θερμοσύφωνας 60, χωρητικότητας δηλαδή 60 λίτρων, Regina Glass με διπλή επίστρωση γυαλιού, αντίστασης 4.000 βατ, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε θέμα θερμοσύφωνα. Βεβαίως. Λοιπόν, από την Regina. Και τον Παράσχο, το κουιζάκι στέλνεται FM κενό Παράσχος
και το ακριβές σκορ του αυριανού τελικού του Europa League. Μαρσέι, Ατλέτικο Μαδρίτης, ως τυπικά γηπεδούχος η Μαρσέι είναι. Έτσι την έχει ορίσει η UEFA, ούτως άλλως εντός έδρας ουσιαστικά παίζει την Λιόν. Ποιος είναι ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, γιατί μου φάνηκε γνωστή φυσιογνωμία. Είναι ένας Αργεντινοϊσπανός. Νομίζω Χουάν Αντώνιο Πίτσι τον λένε σίγουρα. Νομίζω Χουάν Αντώνιο είναι τα πρώτα του ονόματα. Και είναι Αργεντινό. Ναι, πάντως είναι Λατίνος. Ναι, το φυσικό του κάνει. Ναι. Αυτός εδώ είναι, ο Μαλλιάς. Λατινίστικο. Ναι. Φέρνει λίγο, από μακριά φέρνει λίγο σε Πρέλεβιτς. Όταν ο Πρέλεβιτς είχε αφήσει λίγο πιο πολύ μαλάκι, χέτη. Από πολύ μακριά. Μάλιστα. Από κοντά, όχι τόσο πολύ. Ο Κολλητός που παίζει βασικός είναι στον πάγκο. Δεν νομίζω, το τσεκάρουμε. Ναι, έχουμε και παιχνίδι Ρεβάνς στο Βίλα Πάρκ. Άστον Βίλα Μίτλεσμπρο. Άνοδο στην Πρέμιερ. Ναι, 0-0 στο 30 κάτι. Ναι. 0 να κερδίσει η Άστον Βίλα στο Riverside. Η ομάδα που θα προκριθεί σήμερα θα αντιμετωπίσει τον τελικό που θα γίνει στο Wembley. Αυτό που λέγαμε χθες, το πιο ακριβό μάτς στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Την Fulham, η οποία χθες απέκλεισε την Derby County. Ο Ντίμις λογικά δεν παίζει, το τσεκάρω βέβαια, γιατί φέτος όλη τη χρονιά ήταν πάγκο. Στην αποστολή λογικά είναι. Και να φανταστείτε ότι θέλω να του στείλω και μηνυματάκι για καλή επιτυχία κτλ. Και ξεχάστηκα. Ο αδελφός. Ναι, αδελφός, εντάξει. Αδελφό. Λοιπόν, Ντίμι, γίνεται και τέτοιο. Συμπαίχτες μαζί κτλ. Α, στον Villa Football Cup το ψηλοφτιάξα να παίξω το Villa Park. Όταν είχα πάει εγώ ήταν πολύ. Πριν πόσα χρόνια πήγε το Villa Park. Το 97. Έχει 21 χρόνια. Ναι, έχω περάσει αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια. Έχει. Δηλαδή δεν είναι και λίγα. Όντως, δεν είναι λίγα. Λοιπόν, σε μια Τρίτη που ήταν σχετικά άδεια είναι η αλήθεια. Δεν είχε πάρα πολλά. Αύριο βέβαια υπάρχει παιχνίδι για ομάδα της πόλης. Ο Ντίμις είναι στον πάγκο. Στον πάγκο είναι. Ναι, με το νούμερο 1 βέβαια στην πλάτη. Και πάλι φίλε στην ηλικία του, μια χαρά εκεί που είναι. Ακόμα σημαίνει ότι οι Άγγλοι πιστεύονται και βλέπουν κάτι. Και η Άστον Βίλα έχει Τζον Τέρι στο αρχικό της σχήμα. Ναι, ο γνωστό Τζον Τέρι. Έπρεπε να του πει στον πρώην Τσέλσι. Έπρεπε να του πει στον Ντίμι να πάει πιάσει τον Τζον Τέρι να του πει και τι γίνεται στον άλλο. Ναι. Λοιπόν. Αύριο υπάρχει παιχνίδι για ομάδα της πόλης. Θα τα πούμε και για τον Άρη. Μετά τις 11 θα μιλήσουμε λίγο για τους κεντρινόμαυρους. Και στο, τέτοιο. Και στο ποδόσφαιρο εννοείς. Όχι, μόνο στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ τελείως. Για τον Άρη τελείως. Ο Ηρακλής παίζει κανονικά αύριο μπάσκετ και πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Θανάση, μιλάω για τον Άρη, δεν μιλάω για άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή. Όχι, είπες ότι αύριο έχει παιχνίδι ομάδα της πόλης. Ποδόσφαιρο. Δεν είπες ποδόσφαιρο. Είπα ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο δεν είπες. Δεν μ' ακούς. Όχι. Μια χαρά δεν προσέχεις. Ποδόσφαιρο δεν είπες. Είπες αύριο που υπάρχει παιχνίδι και για ομάδα της πόλης. Ναι, δεν αντιλέγω. Σωστά το έδεσες. Όχι σωστά. Ωραία, και ο ΠΑΟΚ παίζει μπάσκετ. Παίζει. Ναι. Ναι, άρα έχουμε αύριο παιχνίδια. Ωραία. Για ομάδες της πόλης. Όπως και να έχει. Σωστά. Εσύ είσαι μεταξύ. Εσύ αύριο κάτι 13 έχει κάτι. Αύριο έχει στάση εργασίας η ΕΣΕΝ. Καλά, ούτως άλλως δεν εμπλέκομαι στο πρόγραμμα το μεσημέριο. Γιατί να μην εμπλεκόμαστε, να τη χάσουμε. Λοιπόν, έχει στάση εργασίας η ΕΣΕΝ λόγω της γενικής συνέλευσης που θα γίνει. Στα γραφεία της στην στρατηγού Καλάρη. Μάλιστα. Από τις 10 μέχρι τις 3. 10 με 3, ναι. Εγώ 5 ωρίτσες. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, για τον Άρη θα τα πούμε μετά τις 11. Η ομάδα έφτασε μετά από 10 ώρες πάρτι. Έφτασε, εντάξει. Μετά από 10 ώρες ταξίδι. Με στάσεις όμως. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Σταματήσανε, φάγανε. Ναι, γιατί δεν γίνεται. Τι φάγανε, βρωμιά, βέβαια. Καντίνα ή. Πιτόγερα. Τι έγινε στο ξενοδοχείο και αύριο το πρωί θα κάνουν τα παιδιά ένα χαλάρωμα. Πριν το μάτς με την Σπάρτη, ναι. Τώρα, φίλε, σκέψεις δηλαδή 10 ώρες μέσα στο λεωφορείο, έστω και να το κάνεις με στάσεις, δεν είναι λίγο πράγμα. Δηλαδή, εκδρομή να πήγαινες με το Λίκιο, τόσες ώρες δεν έκανες. Ναι. Είναι του μάτς, αλλά είπαμε, είναι τελευταίο τώρα τέτοιο. Εντάξει, από τον χρόνο θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Ο Ηρακλής παίζει μπάσκετ σύμφωνα με τον Κυλώνη. Όχι, σύμφωνα με τον Κυλώνη, παίζει, ρε φίλε. Τι κάνουμε αύριο το απόγευμα στις 7, Ηρακλής Απόλλων Πατρών στο Βανόφυλλο. Θέλω να το χρεώσω εσύ, ένα αποκλειστικό. Αποκλειστικό φίλε. Όχι, τα αποκλειστικά φίλε τα δώσαμε σε άλλα θέματα. Να δώσω. Στο ότι ήταν Ισπανός ο διαιτητής του αγώνα και όχι απλά ξένος. Ναι. Δώσαμε και την εθνικότητα. Πέμπτη βράδυ. Ναι. Να μην πω από ποια μέσα, άλλα μέσα και έντυπα κτλ. Με πέραν τηλέφωνο να μου πούνε ποιος είναι κτλ. Που ανέβασα στο Facebook ότι είναι Ισπανός ο διαιτητής του τελικού. Τηλέφωνο από έντυπα μέσα. Ο Μπαρλαμπάν. Ο Μπουρμπαλάν. Μπουρμπαλάν, πώς λένε. Ο Ντεμπραγιάς. Ο Ντεμπραγιάς. Ο Τσόχ. Ναι, γιατί όλα τα sites γράφανε, ρε παιδί μου, Πέμπτη μεσημέρι και τα λοιπά. Θα είναι απλά ξένος. Εθνικότητα δεν γράφανε. Να δώσω και μια ακόμα αποκλειστικότητα τη εκπομπή. Α, έχω και άλλη αποκλειστικότητα να σας δώσω. Μεταγραφή, φίλε. Που αφορά Έλληνα διεθνή, σωμά του εξωτερικού βέβαια. Εγώ έχω να δώσω μεταγραφή για ομάδα τη Αθήνα. Ναι. Γιατί υπάρχουν και φίλοι, ας πούμε. Μα που τώρα κάνανε Λάζα στον Ολυμπιακό. Που είναι αποκλειστικό.
Μη μας πει τώρα κανένα Λάζαρο στον Ολυμπιακό, το δώσει αποκλειστικό. Γιατί θα κάνεις κάτι τέτοια. Η ΑΕΚ εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Ναι. Πριν θα μαύρο. Μέχρι τα τέλη του Ντουσαμπάγεβιτ. Το πριν πάνω την ερέτημα. Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα έχει ανακοινώσει τον Ούγκο Κάιπερς. Το εργοτέλη. Μάλιστα. Κατά πάσα, κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Αυτός είναι Ολλανδός, είναι. Βέλγος. Ναι. Βέλγος, 21χρονος επιθετικός. Να σου δώσω και εγώ μεταγραφή δυνατή. Δώσε καθανάστηση. Για Έλληνα διεθνή. Ποιος? Σοκράτης Παπασταθόπουλος. Στην Άρσεναλ. Α, διαβασμένος είσαι. Το έχουν γράψει, Θανάση. Πότε το έχουν γράψει? Το γράψανε σήμερα. Το μεσημέρι. Από χθες βασικά, ότι ο Παπασταθόπουλος φεύγει. Εντάξει, από χθες. Εντάξει, εγώ το πρωί το έμαθα, λέω εντάξει, θα το πω το βράδυ. Από πού το έμαθες? Από κοντινό του άνθρωπο. Και μάλιστα μου είπε ότι είχε. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, εντάξει, δεν είμαι στο μυαλό του. Διαφωνώ με την επιλογή του. Αν σου πω ποιες επιλογές είχε. Ποιες είχε? Τον ζήτησε, του έκανε κρούση η United, η Arsenal. Ποια άλλη καλή ομάδα, και είχε μία από την Κίνα. Ο Ερμής Αγαδίπου. Είχε πάντως United, Λακή, Arsenal, μια καλή ομάδα, νομίζω καμπιονάτο ήταν. Έχει παίξει ο καμπιονάτο, εντάξει. Μπορεί να θέλει να δοκιμαστεί σε ένα πιο. Καμπιονάτο που έπαιξε, ρε. Στη Μίλαν. Παπασταθόπουλος. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Παπασταθόπουλος έπαιξε στη Μίλαν. Δεν θυμάμαι καθόλου, φίλε, στη Μίλαν. Σοβαρά. Στη Μίλαν. Ναι, ρε. Εγώ μάμε, από την ΑΕΚ. Στη Μίλαν είχε πάει. Ναι. Καθόλου δεν θυμάμαι. Καθόλου δεν θυμάμαι. Και. Ναι. Και από την Κίνα. Και από ό,τι μου είπε ο κοντινός του άνθρωπος, προτίμησε την Arsenal λόγω πόλης. Το Λονδίνο. Ναι, λόγω Λονδίνου. Αλλά εγώ, ας πούμε, αφενός δεν συμφωνώ με τα ποδοσφαιρικά του κριτήρια, γιατί τόσο όταν έτσι μου είπε, ρε παιδί μου, ο κοντινός του, μπορεί και αυτό να μου τα μετέφερε λάθος. Τώρα δεν διάλεξε ομάδα λόγω πόλης. Εντάξει, όταν σε ζητάνε. Δηλαδή, όταν έχεις να διαλέξεις μεταξύ United και Arsenal, πού θα πας? Το United. Επίσης. Το United, ναι. Το Manchester μου έχουν πει, δεν έχω πάει ποτέ. Εντάξει, δεν είναι κάτι το ίδιο. Ότι είναι πιο πολύ βιομηχανική περιοχή. Εντάξει, δεν είναι κάτι το ίδιο. Ναι. Ναι, το επιβεβαιώνω και εγώ που είχα ζήσει λίγο εκεί πέρα. Το United, ναι. Το City. Το City of Manchester. Το United. Αλλά εκτός αυτού, πας, ρε φίλε, σε μια ομάδα που δεν ξέρεις την ώρα που συμφωνείς ποιον θα έχεις προπονητή. Ακούγεται σήμερα ότι θα αναλάβει ο Μίκελ Αρτέτα. Ο Ισπανός πρώην παίκτης της Arsenal και της Everton. Καλή επιλογή. Πρώτη φορά, ρε φίλε. Έχει ένα ρίσκο αυτό που πήγε. Πρώτη φορά, ναι, θα είναι. Ήταν μέχρι τώρα βοηθός του Γκουαρδιόλα στη Σίτι. Και ο Γκουαρδιόλα πρώτη φορά έχει κότσει στην Μπαρσελόνα, πήρε τα πάντα. Σωστά, ναι. Εντάξει, ναι. Εντάξει, βέβαια, τώρα δηλαδή, όταν ακόμα Arsenal, δεν ξέρεις ποιον προπονητή θα έχεις. Αλλά Μπαρσελόνα. Και δεν το συζητάει μόνο η Arsenal. Οπότε λες, ρε φίλε, η Arsenal με ζητάει Premier League, Λονδίνο, θα πάω με κλειστά μάτια. Όταν έχεις επιλογή και τη United και μου διαφεύγει τώρα η άλλη ομάδα. Καλό, μεγάλο κλαπ της Ευρώπης από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος για την Ιταλία. Real. Μπορεί να μια Ισπανία, πάντως μεγάλο κλαμπ. Real. Όχι τόσο μεγάλο, εντάξει. Ατλέτικο. Και αυτός επέλεξε Arsenal. Εντάξει, καλή επιτυχία να το ευχηθούμε. Με Αρτέτα ή με Αρλέτα. Τουλάχιστον εκεί πέρα ξέρει, επειδή είναι τραυματίες ο Κοσιελή. Ξέρει εκεί πέρα θα πάει και θα είναι βασικός. Ναι, Κοσιελή, ρε φίλε, εντάξει, σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμος. Δεν είναι ότι. Σε 6 μήνες είναι ο Σεπτέμβριος. Που για μένα ο Παπασταθόπουλος δεν τον βλέπει τον Κοσιελή, έτσι. Συμφωνώ, και για μένα ο Παπασταθόπουλος είναι μαζί με τον Μανολά, είναι μέσα στα. Μέσα στα 10 καλύτερα στόπερ όλου του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν. Να δώσουμε γκολάκια πριν να συνεχίσουμε. Και δεν δίνεις γραφανάση. Θα δώσουμε, ρε φίλε. Λοιπόν, τελικό. Ολοκληρώθηκε το φιλικό μας παιχνίδι στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο τη. Είχε φλάκια εδώ στην τηλεόραση. Αυτό που κρατούσε το τέτοιο. Το μπάνερ. Λοιπόν, κάνει να το στα κάμερα να το κάνει με το μάτι. Με το μάτι. Κάνει άκρη να περάσει. Αδελφέ. Άκρη. Λερώνει. Έτσι δεν λένε οι σερβιτόροι. Λερώνει. Λοιπόν, Σαουδική Αραβία, Ελλάδα 2-0, άσο από το ημίχρονο. Πώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία, χτυπάω το κεφάλι μου. Με Σαλέμ Αλνταουσάρη και Μοχάμεντ Κανό. Ο Γιαννούλης, ο Δημήτρης Γιαννούλης, αποβλήθηκε 43, κακώς εσφαλμένα, αλλά έγραψε ιστορία έστω και έτσι. Έγινε ο πρώτος Έλληνας διεθνής, ο οποίος αποβάλλεται στον τεμπούτο του. Τελικά νωρίτερα στην Αυστρία, Βακ Πέλετς, Αύστρια Βιέννης 2-1. Και στην Β' Σουηδίας, Λαντσκρόνα, Χέλσιγμπορκ 1-1. Στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Ναι. Σε διακόπτω και συνεχίζεις. Mm-hmm. Κάτι μου λέει ο φίλος ο Στέλιος εδώ πέρα, σωστό. Θα κάνει δίδυμο με το Μαυροπάνο, φίλε. Ελληνικό δίδυμο θα υπάρχει σε αυτό το περιθώριο. Καλή φάση, φίλε. Όντως. Ναι, κοίταξε. Ο Μάρτε Ζάκερ κρέμασε τα παπούτσια του. Ελάχι, αυτό είναι πιακό. Ο Κοσελίν τραυματίας. Τι άλλο υπάρχει. Μουστάφι υπάρχει. Ο Μουστάφι καλός. Εντάξει, ναι, καλός ο Μουστάφι. Λοιπόν, στα μάτια που είναι σε εξέλιξη. Γιουβέντους Βουκουρεστίου, Δυνάμο Βουκουρεστίου 0-1. Είναι μπαράζ παραμονής από ό,τι βλέπω στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία.
Άστον Βίλα Μίτλεσμπρο 0-0 στο 40. 0-1 έχει κερδίσει η Βίλα στο πρώτο μάτσο στο Μίτλεσμπρο. Στον Παράζ Ανόδου, στον προημιτελικό των Παράζ Ανόδου από την Β' στην Α Γαλλίας, Χάβρι Μπρέστ 1-0 πριν από λίγο, ο Φοντέν άνοιξε το σκορ για τους Νορμανδούς, για την ιστορικότερη γαλλική ομάδα. Στην Ολλανδία, Φιτέσε Ουτρέχτη 1-0 πριν από λίγο άνοιξε το σκορ η άλλη ομάδα του Νίκου Μαχλά. Στην Ιρλανδία, Σεντ Πάτρικς Λίγκο Ρόβερς στο 0-0. Και στο Champions League της Αφρικής, Εσπεράνς Τάουνσιπ Ρόλερς 1-0 προηγείται η Εσπεράνς από την Τίνιδα της Τινησίας. Και Γουιντάντ Καζαμπλάνκα Μαρόκου, Τόγκο Πόρτ 2-0 προηγείται η Καζαμπλάνκα. Αυτά είναι τα λίγα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Σεβίλης. Φιλική αναμέτρηση, Σαουδική Αραβία, Ελλάδα 2-0, άσος από το ημίχρονο. Η εθνική μας ομάδα που έπαιξε με εντολώς πειραματική ενδεκάδα στο σημερινό φιλικό. Τώρα ξαναβλέπω το πρώτο γκολ. Κυριολεκτικά μας παίξαν βόλη. Κεφαλιά, κεφαλιά, κεφαλιά. Εντελώς. Λοιπόν, τι άλλο, εντάξει, σήμερα εμείς μπορούμε να λέμε τα δικά μας στην Αθήνα και στα Αθηναϊκά ΜΜΕ. Μονοπολεί το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις και τις αναρτήσεις η μεταγραφή του Χρυστοδουλόπουλου στον Ολυμπιακό. Λες, έκανε μεταγραφή τώρα κανένας σούπερ ντούπερ παίκτης που καλός είναι, εντάξει. Καλός είναι, όντως δεν είναι ο σούπερ παίκτης ο οποίος ενδεχομένως να παρουσιάζεται από κάποιους. Πάντως ο Χρυστοδουλόπουλος στο τελείωμα της αξιόλογης, αν μη τι άλλο, καριέρας του. Και εγώ γι' αυτό τον κατανοώ και δεν θα τον δεν, ας πούμε, αν ήμουν εξής δεν θα τον κατηγορούσα, ότι στο τελείωμα της καριέρας του, στα τελειώματά του είναι, πηγαίνει να φορέσει και την φανέλα της ομάδας της καρδιάς του, γιατί αν και είναι από εδώ πέρα, αν και είναι από τα διαβατά, από μικρό παιδί γαβράκι ήταν και σου λέει εντάξει, πέρασα σχεδόν από παντού, έπαιξε και στο εξωτερικό, ας πάω και στον Ολυμπιακό που είναι και ομάδα της καρδιάς μου. Για 2 χρόνια υπέγραψε στην πειραϊκή ΠΑΕ. Η ΑΕΚ βέβαια λέει ότι δεν είναι ελεύθερος και θα κληθεί σε απολογία κτλ. Εντάξει, αλλά είναι φύση αδύνατο να χαλάσει η μεταγραφή. Λέω εγώ τουλάχιστον. Ενώ είχαμε επίθεση οπαδών στην προπόνηση της Sporting Λισαβόνας, η Sporting η οποία πήγε στην τελευταία αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος κρατώντας την δεύτερη θέση και την έξοδο στο Champions League στα δικά της πόδια και κατάφερε να χάσει και το παιχνίδι με τη Μαρίτιμο και την έξοδο στο Champions League. Μάλιστα. Και δώρησε το Τσουλού στην Μπενφίκα. Εδώ ο Στέλιος λέει, με 500.000 φέρνω 5 σαν κι αυτόν από την Ισπανία. Για ποιο να λες ρε Στέλιο? Γιατί... Από ό,τι διαβάζω εδώ λέει ξεύγει η κατάσταση. Α, για το Λάζαρο λες. Μάλιστα, ο Χριστοδουλού. Πήγαν λέει 50 άτομα λέει, με full face και τα λοιπά. Έκανα μεγάλη ζημιά στα αποδυτήρια, χτύπησαν τον προπονητή, τον Ζόρζε Ζέσους, όχι ρε εσύ. Και παίκτες λέει τον Μπας Ντος, τον Ακούνια, τον Ρουί Πατρίσιο, τον Γουίλιαμ Καρβάλια και τον Μπατάλια. Καλά, γιατί έτσι? Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως έχει τραυματιστεί από μαχαίρι ένας φυσικοθεραπευτής, ενώ γενικά οι οπαδοί που έκαναν τον ντου ήταν οπλισμένοι λέει, με διάφορα αντικείμενα. Ο Μπας Ντος, που είναι και το αστέρι της ομάδας Ολλανδός, φορ, χρειάστηκε ράματα στο κεφάλι. Και πολλοί από τους παίκτες λέει ήδη έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να λύσουν άμεσα τα συμβόλαιά τους. Ναι. Χθες απολύθηκε ο Ζόρζε Ζέσους, ο προπονητής, μετά το φιάσκο. Οι παίκτες λέει αντέδρασαν και απείλησαν να μην κατέβουν στον τελικό του κυπέλου και έτσι ο πρόεδρος το πήρε πίσω. Mm-hmm. Και γενικά έχει δημιουργηθεί ένα μπάχαλο εκεί στην Sporting. Ο κύριος Μπαχαλόπουλος. Εδώ δες τα ράματα του Ντόστ. Έφαγε. Και μετά λέμε ότι εμείς είμαστε πολίτες της Ευρώπης. Ναι. Τελικά υπάρχουν κι άλλα. Εντάξει, παντού γίνονται αυτά. Παντού γίνονται αυτά. Δυστυχώς παντού γίνονται. Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς άλλα πράγματα είναι που γίνονται στην Ελλάδα και γίνονται σχεδόν ποτέ οι σπανιότατα, ναι, έξω. Εντάξει, γιατί βία υπάρχει παντού. Τέλος. Απλά έξω, ρε φίλε, σε περιπτώσεις βίας υπάρχουν και οι ανάλογες και οι αρμόζες τιμωρίες. Εδώ πέρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Σωστό γι' αυτό. Εντάξει, και γενικά η ατιμωρησία στην Ελλάδα είναι αιτία για πολλά κακά και σε πολύ σημαντικότερα ζητήματα. Η ανοχή. Η ανοχή είναι και κατά πέμπτες η ατιμωρησία. Και ατιμωρησία. Λοιπόν, τώρα έχω αρχίσει να πεινάω το μεταξύ, να ξέρετε. Ναι. Μπα εγώ, όχι εγώ, πιτσούλα φίλε, εντάξει, με κομπλέ. Έφαγες πίτσα, ναι, ναι, ναι. Έχω κι εγώ στο σπίτι. Ναι, στο Καδούρα, από το Σάββατο. Το Σάββατο στο Καδούρα. Είναι αυτή. Μα, ήμασταν τώρα εγώ και ο αδελφός μου, έτσι. Ψυγείο ή κατάψυξη?
Ψυγείο την έχω. Ψυγείο, εντάξει, οριακά. Κρατάει, οριακά είναι. Ναι. Έχουν ναι. μείνει 6-7, 6 κομμάτια. 5. Ναι, όχι, 6 κομμάτια δεν τα πετά, φίλε. Όχι. Να είναι ένα το πετά. Ναι. Το δίνει στο σκύλο, α ξέρω εγώ. Δεν έχω σκύλο. Εντάξει, το δίνει στη γάτα. Δεν τα τρώει. Έχει, τρώει. Α, έχεις γάτα. Έχω γάτες, όχι στο σπίτι. Τις έχουμε εκεί πέρα στην αυλή. Ναι. Και έρχονται στο μπαλκόνι της κουζίνας. Εντάξει, δεν αλλά δικές μου οι γάτες δεν τρώνε κάτω τροφή. Γιατί ναι, είναι. Τις μάθαμε βασικά εμείς να τρώνε γαλοπούλες ό,τι μας μένει. Κάτι κασέρια ό,τι μας μένει. Ναι, ναι, τη στοκαδούρα. Ναι. Και χθες το πρωί, ας πούμε, τους βάζω γατοτροφή να φάνε. Δεν την ακουμπάνε. Είναι τρεις γάτες συγκεκριμένες. Και τους βάζω σε ένα πιάτο, κόβω κάτι φέτες του τόστ, τη διαλύω, ρε παιδί μου, ψίχουλα, και ρίχνω μέσα τα δύο αυγά. Και τους τα ανακατεύω. Τώρα μιλάμε γεύμα κανονικό. Τέλος πάντων. Το θέμα θα φάω εγώ. Έχω ρε φίλε στο καδούρα πίτσα. Γιατί πήραμε. Όχι, αντιφάζε. Πήραμε... Έξι κομμάτια είναι αξιοσέβαστη ποσότητα. Έχει μια πιτσαρία στην Περά, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο το κάνουν ακόμα στο κέντρο. Ξέρω ότι θα υπάρχουν πιτσαρίες που το κάνουν. Του λέω δύο οικογενειακές special ώρες. Λέει. Έχετε και, μια... πέρα, έχει και μια τρίτη δώρο. Πού ζει, ρε φίλε. Πού ζει, σε ποιο του ζει, εσύ. Το βλέπω τώρα κάτω. Άιντε. Άστο ρε Θανάση, άστο. Δεν το έχεις αγόρι. Άστο ρε Θανάση. Άμα δεν το έχεις, μην το κουράζουμε τώρα. Και με λίγο ρίσκο θα τη φάω τώρα την πίτσα το βράδυ που θα πάω. Θα χτυπήσω λίγο κομματάκια. Να δούμε τι θα κάνουμε. Αφού δεν θέλει να παραγγείλουμε, Γιάννη. Δεν θα παραγγείλουμε τίποτα. Μπορεί, αδελφέ μου. Α, είναι, ψήνεται. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Να κάνετε ένα μίνι συμβούλιο. Όπως λέτε εσύ, έχω μίνι. Πώς το έλεγες, έχω μίνι. Έχω μίνι ζωχάδες. Έχω μίνι ζωχάδες. Εγώ έχω μίνι Βρυξέλλες. Πάμε να κάνουμε ένα μίνι συμβούλιο, να δούμε αν θα φάτε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 38 λεπτά και μετά από τις 10. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Είναι ο Μπαλαντέρ με τον Θανάση Κυλώνη και τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πίσω τα μικρόφωνα, το Γιάννη Ζάτσι. Στη ρύθμιση του ήχου, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για τις φίλες και τους φίλους της εκπομπής. Για την ώρα θα πάμε να ακούσουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αντί για ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, μια συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή ΠΑΟΚ 24 ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος είναι με την Εθνική Σεβίλη. Και ήταν και στο σημερινό φιλικό με την Σαουδική Αραβία, που μίλησε για πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, κυρίως φυσικά για την κατάκτηση του κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ, για την επόμενη μέρα, για τη φετινή σεζόν στο Δικέφαλο και φυσικά για την Εθνική και πολλά άλλα. Θα πάμε να τον ακούσουμε τώρα, Γιάννη, τον έχουμε έτοιμο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Πέλκα τι είπε σήμερα στον Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή ΠΑΟΚ 24. Μαζί μας ο κατά πολλούς MVP τη σεζόν, αν και νομίζω ότι η ομάδα συνολικά είναι MVP, έτσι όπως λειτουργήσε το πράγμα. Ο Δημήτρης ο Πέλκας, ο οποίος πού βρίσκεσαι, Δημήτρη? Η θυμίδη στη Σεβίλη βρίσκομαι, καλησπέρα. Σεβίλη. Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα. Ωραία αρχιτεκτονική. Ναι. Τη μελετάτε, να υποθέσω. Τώρα Κυριακή. Ωραία, ωραία πολύ. Ήλιο έχει εδώ. Ωραία πολύ. Κυριακή η ομάδα σου γλεντούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ίσως στην Εθνική. Ναι, δεν ήρθε το γλέντι δυστυχώς. Αλλά την άλλη και το να είσαι στην Εθνική είναι μεγάλη υπόθεση, Εντάξει, σίγουρα είναι. Το πιστεύω για ένα προσφέρει να παίζει με την εθνική του ομάδα. Θα έχουμε χρόνο να γλυντήσουμε, να γυρίσουμε. Εκεί είναι Θεσσαλονίκη, δεν θέλει. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Δημήτρη, λέμε και πιστεύουμε ότι αυτός ο τελικός και η κατάκτηση του κυπέλου δεν είναι απλώς μια ιστορία ότι ο ΠΑΟΚ πήρε το έκτο του κύπελο. Είναι μια απόλυτη επιβεβαίωση μιας καταπληκτικής χρονιάς. Δηλαδή βγήκε σε ένα 90 λεπτό. Όλα όσα λέγατε κι εσείς, έλεγε ο προπονητής σας, οι παράγοντες του ΠΑΟΚ, ο κόσμος, ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα. Έτσι το αντιμετωπίζετε κι εσείς? Το περιμέναμε αρκετές εβδομάδες το μάτι αυτό. Τα τελευταία μάτια του πρωταθλήματος τα αντιμετωπίζαμε σαν να είναι μια προετοιμασία μήνυ για τον τελικό. Ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι, καθαροί για το στόχο μας, που το πιστεύανε όλοι μέσα από την πείρα. Και έξω από ότι όλους ακολουθήσαμε ότι θα το πάρουμε αρκεί να είμαστε εμείς καλά, και όντως έτσι έγινε. Ήμασταν εμείς καλά, δείξαμε αυτό το πρόσωπο που δείξαμε μετά τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, μετά το παιχνίδι με την Ξάνθη, όλο και το διάστημα. Και καταφέραμε να το πάρουμε. Σας εκνεύεσε το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα χάσατε ένα πρωτάθλημα στα δικαστήρια με τρόπο, μην τον αναλύσω τώρα ιδιαίτερα, και ότι παράλληλα οι ανταγωνιστές, οι αντίπαλοι, αυτό το πράγμα το περνούσαν στον Τούκου? Με τις δηλώσεις τους, με τις τοποθετήσεις τους γενικά, με τον τρόπο που σκεφτόντουσαν, σας ενοχλούσε αυτό? Σίγουρα δεν μπορεί να σου πει ένα διάφορο όλο αυτό το σκηνικό, γιατί πραγματικά δώσαμε τα πάντα φέτος.
κάναμε υπέρβαση από εκεί που ήμασταν πραγματικά κάτω στο πάτωμα, σηκώσαμε κεφάλι και καταφέρουμε αυτό που κάναμε φέτος. Σίγουρα μας εκνεύριζε και πεισμόναμε όλο και πιο πολύ, γιατί ξέραμε, ήμασταν σίγουροι ότι αυτούς με τη δουλειά που κάνουμε και έτοιμοι, ήμασταν έτοιμοι, πραγματικά πολύ έτοιμοι για να δείξουμε, να δώσουμε απαντήσεις μέσα στο γήπεδο. Μπορείς να περιγράψεις τα πιο μεγάλα πλεονεκτήματα αυτής της καταπληκτικής ομάδας που είδαμε φέτος σε σχέση και με τους άλλους? Και σε σχέση με προηγούμενες ομάδες που έζησες εσύ, γιατί είσαι χρόνια στον ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, καταρχήν θα πω, θα ξεκινήσω με τον προπονητή, ο οποίος ήρθε εδώ με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Δεν έφυγε ούτε λεπτό ούτε δευτερόλεπτα από αυτό που πίστευε ο ίδιος. Mm-hmm. Και αυτό πιστεύω είναι πολύ σημαντικό, να έχεις κάτι στο μυαλό σου και να το εφαρμόσεις, είτε είναι σωστό είτε λάθος, να συνεχίζεις με αυτό, γιατί αυτό πιστεύεις, έτσι. Αυτό έκανε ο προπονητής. Ήρθε εδώ, τα βάλε κάτω, μας εξήγησε κάποια πράγματα, πώς έπρεπε να δουλεύουμε, τι χρειάζεται να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο, αυτοσυγκέντρωση, πειθαρχία, το α και το ω για αυτόν. Από εκεί και πέρα θα εστιάσω πολύ στο ποδόσφαιρο που παίξαμε και στην ανάπτυξη από πίσω, γιατί είδαμε ειδικά αναδιαστήματα να παίρνουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σε πολλά παιχνίδια. Mm-hmm. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που φέτος πιστεύω είχαμε καλύτερη εμφάνιση, ιδιαίτερα με τις μικρές ομάδες, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, μας θυμάστε, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν αυτό. Να μπορέσει να βρίσκει λύσεις και διεξόδους σε κλειστές άμυνες. Ναι. Και φέτος το κάναμε, πιστεύω, μεγάλη επιτυχία. Αυτό και ήταν ένα κλειδί για την όλη αυτή η πορεία. Και επίσης, αμυντικά, πραγματικά είχαμε και την καλύτερη άμυνα. Και όλη η δουλειά ξεκινούσε από εμάς μπροστά. Γιατί όλη η ομάδα κάνει άμυνα και όλη η ομάδα κάνει επίθεση. Mm-hmm. Και για μένα αυτά τα δύο σημεία ήταν τα κλειδιά της φετινής πορείας. Ναι, βεβαίως. Μια και αναφέρθηκε σωστά σε εκείνο το μάτς με την Ξάνθη, σε εκείνη την περίοδο που γύρισε το κουμπί, ήταν φυσιολογικό? Δηλαδή, ήρθε ένας προπονητής Αύγουστο, ένα μήνα, δύο μήνες, έτσι όπως το έλεγε, από εκεί και μετά βρέθηκε η χημεία. Έτσι δεν είναι το ποδόσφαιρο, αυτό δεν είναι το φυσιολογικό? Εμείς που χρειάζεται και παραπάνω χρόνο να βρεθεί η χημεία και σωστό, να... Σωστό, σωστό, ναι, ήταν και λίγος χρόνος, ναι, ναι. Και βάλουμε ήταν και πολύ λίγος ο χρόνος που το έκανε αυτό, αλλά πάλι ήμασταν, να το πω, λίγο τυχεροί που άλλαξε πιο νωρίς από ό,τι περιμέναμε η δουλειά, η κατάσταση, και από εκεί πέρα ήρθαν μόνο τα θετικά. Και ευτυχώς περιέζει, γιατί εκείνο το μάζι με την Ξάνθη πραγματικά είναι μεγάλο μάθημα για όσους ήταν στην ομάδα, για όσους καινούριους κιόλας, γιατί θυμάμαι ότι ήταν η κατάσταση πολύ έκρηκτη και ήταν δύσκολο το όλο κλίμα, το ξέρετε κι εσείς. Mm-hmm. Ήταν και ήδη, αυτό που δεν λέμε είναι ότι δεν είναι ότι θέλει Αύγουστο ο Λουτσέσκου, είναι και το τι παρέλαβε τον Αύγουστο. Σε επίπεδο αθλητικό, Δημήτρη, πρέπει να ήσασταν σε τραγική κατάσταση τότε. Σαν ναι, πραγματικά θυμάμαι, παίζουμε το μάτι με την Κέρκυρα στην Τούμπα, θυμάμαι, με κυκλισμένο το θηρόν, μετά τον αποκλεισμό. Και ήταν και το πρώτο μάτι που έπαιξα, ξεκίνησα βασικός, και ήμουνα, αλλά δεν μπορούσα να παίξω 30 λεπτά. Ήταν όλη η ομάδα έτσι. Δηλαδή. Όλη η ομάδα έτσι, ναι, το βλέπαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί και στην έσθεση σου νομίζω ότι το επίπεδο έντασης του αντιπάλου, στα τρεξίματά του και σε αυτά ήταν τουλάχιστον 2-3 φορές πάνω από τα δικά μας. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Κάτι ανάλογο τώρα και για σένα. Κάτι παρόμοιο. Φαίνεται ότι φέτος ήταν η χρονιά εκτόξευσης των ικανοτήτων σου, της απόδοσής σου. Δεν είναι και αυτό φυσιολογικό? Σιγά-σιγά-σιγά. Να ανεβαίνεις όλο και περισσότερο σε επίπεδο. Εσύ πώς το νιώθεις? Εγώ νομίζω ότι τον Τούντο ξεκίνησε αυτό και απλά χάθηκε μια χρονιά πέρσι. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να βελτιώνεται ένας ποδοσφαιριστής, να αγωνίζεται αρχικά, αυτό που είπε και ο Στάους πριν. Γιατί άμα δεν αγωνίζεσαι συχνά και συνέχεια δεν μπορείς να βελτιώνεις. Είναι ο αγώνας είναι το σημαντικότερο, πιστεύω. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα, όπως είπα και πριν, να βελτιώνεις κάθε χρόνο, να γίνεις καλύτερος, να βγάζεις νέα στοιχεία, να βλέπεις τι λάθος έκανες. Είτε κερδίζει, είτε παίζει καλά, είτε δεν παίζει καλά, πρέπει να βλέπεις, να βάζεις κάτω και να βλέπεις το τι έχεις κάνει σωστό και τι λάθος. Και να βελτιώνεις συνεχώς, να ψάχνεις τρόπους να γίνεις καλύτερος, αγωνιστικά, μη αγωνιστικά, έξω από το γήπεδο, γενικά σαν άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Φέτος πού βελτιώθηκε κυρίως ο Πέλκας, και ο άνθρωπος και ο ποδοσφαιριστής? Και στις εντολές του προπονητή. Ουσιαστικά προσαρμόστηκες καλύτερα, γιατί εμείς αυτό είδαμε. Γιατί εγώ λέω πλέον ότι είσαι δεύτερος επιθετικός, άλλοι λένε ότι είσαι δεκάρι, άλλοι λένε οτιδήποτε.
ουσιαστικά τι διαφορετικό έκανες μέσα στο γήπεδο που ανέδειξε κιόλας και μεγαλύτερη διάρκεια είχες και μεγαλύτερα νούμερα είχες και τα πάντα. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι αυτό φέτος που έζησε με τον προπονητή του καινούργιου είναι το ότι μας έδινε στάνταρ οδηγίες σε κάθε μέρος του γηπέδου. Το δουλεύουμε στην προπόνηση αυτό, το τι πρέπει να κάνει κάθε προσφυγιστής, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να προσφυγιστεί, ειδικά αμυντικά, να έχεις συγκεκριμένες εντολές, να μην τρέχεις δηλαδή όπου να είναι και άσκοπα, και μπορείς έτσι καλύτερα να διαβάσεις το παιχνίδι, διότι είναι, οι εντολές είναι συγκεκριμένες. Από εκεί πέρα για μένα θα πω το ότι βελτιώθηκα πάρα πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Με πολλά παραπάνω τρεξίματα, με ένταση στο παιχνίδι, δεν είχα αυτά τα κενά διαστήματα που είχα πιο παλιά μέσα στο παιχνίδι, να χάνουμε δηλαδή κάποιες στιγμές. Προσπάθησα να βρίσκουμε συνέχεια μέσα στο παιχνίδι, με την μπάλα, χωρίς την μπάλα. Και όπως μίλησα και κάτι, είχα και μια κουβέντα με τον προπονητή μου πριν τελικό. Αυτό που μου είχε πει είναι ότι αυτό που κατάφερα φέτος είναι η νοοτροπία αυτή που απέκτησα μέσα στο γνωστό χώρο και σοβαρότητα. Ναι. Και αυτό μου είπε να κάνω στο τελικό τίποτα παραπάνω. Αυτό που έκανε στο τελικό με τα κλεψίματα ψηλά και τις παγίδες του Σιμώνη, νομίζω ότι ήταν από τις πιο καταλυτικές καταστάσεις για να φανεί και η εικόνα του αγώνα αυτή. Έτσι δεν είναι? Ναι. Μια και λέμε για τον τελικό, μας ρωτάει και φίλος να σε ρωτήσουμε, κοίτα τώρα η περιέργεια του φιλάθλου που δεν είναι λογική. Λέει, ποιες είναι οι σχέσεις, λέει τώρα, των διεθνών παιχτών του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ μετά τα όσα έγιναν, όπως είσαι στην εθνική ομάδα τώρα? Οι σχέσεις που ήρθαμε εδώ είναι κανονικές, συζητήκαμε όλα καλά, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι εδώ στην εθνική ομάδα. Το τι είπε ο καθένας τώρα στην ομάδα του, στις δηλώσεις του, ίσως και να επηρεάζονται κάποιοι από τις καταστάσεις. Εγώ προσωπικά έρχομαι εδώ να κάνω τη δουλειά μου, να αγωνιστώ για την εθνική ομάδα που είναι ό,τι καλύτερο πρέπει να δίνεις πάντα. Το καλύτερο μπορεί να δώσει όπως και στην ομάδα σου, όπως και στην προπόνηση. Για μένα δεν αλλάζει τίποτα. Όπου και να αγωνίζουμε είναι το ίδιο. Και στη γειτονιά που έπαιξα το πάσα με τους φίλους μου, πάνω το ίδιο ήταν. Δεν να κερδίζω. Και εδώ οι σχέσεις είναι κανονικές. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα σου και πριν. Για ένα σωμό παίζουμε όλοι εδώ. Να σου πω, στη φάση του γκολ, το σκέφτηκες να κάνεις την κίνηση, το ξανασκέφτηκες, την έκανες, μέτρησες τις δυνάμεις σου, τελικά την έκανες την κίνηση στο τέλος, έτσι δεν είναι? Ναι, ήθελα πολύ να βάλω γκολ και από πριν να μαζί τη φάση του δείχνω του Άλεξα, δεν ξέρω να μην είδε κιόλας που τη θέλω την μπάλα, γιατί τρέξε με το δεξί μου χέρι για το χώρο μπροστά. Ναι, γιατί ο Μπακάκης δεν βλέπει πολύ καλή την μπάσα, πραγματικά. Την έκανε πολύ καλή και ήθελα να μπαίνει την μπάλα μέσα. Ο πρίγκιπας πλέκα πλάκα στο παιχνίδι του τελικού, όσες ασίστ δεν έχει κάνει σε ένα γύρο, σας έχει βγάλει. Ήταν σαν να ανταπόδωσε τη χαρά που του δώσατε, την τροφοδοσία όλη τη χρονιά, έτσι δεν είναι? Ήτανε παντού. Ναι, πραγματικά ήταν και παρακολουθώ στο τελικό και όχι μόνο στο τελικό. Έχει εδώ και τις δεύτερες μήνες έχει βελτιωθεί και αυτός πάρα πολύ. Ενώ στον πρώτο γύρο δεν ήταν τόσο καλός όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι του σκοραρίσματος. Ναι. Τελευταίο τρίμηνο αυτό που είδαμε και εμείς οι υπέρθυμες στον αγωνιστικό χώρο είναι αυτό το πράγμα ότι ήδη έχει βελτιωθεί και κάτι και έχει καταλάβει ότι δεν φτάνει μόνο τον γκολ, ότι χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, ειδικά ένας ευθετικός σε ομάδα του ΠΑΟΚ. Και το έχει κάνει πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί και συζητούσαμε και μαζί και ο ίδιος το καταλάβαινε αυτό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να καταλαβαίνεις το τι κάνεις και τι κάνεις στο γήπεδο και να βελτιώνεις. Γι' αυτό προφανώς το βελτίωσε κιόλας. Γιατί τότε να το καταλάβεις. Ναι. Άμα δεν το καταλάβεις. Παιδιά είναι σε όλες τις φάσεις της δημιουργίας μέσα. Σε όλες. Το τελευταίο διάστημα συνολικά. Ναι. Δημήτρη, πες μου για την εμπειρία, γιατί όλοι λένε, ακούμε, εσύ θα μας πεις καλύτερα, του να έχεις συμπαίχτη το Βιερίνια, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω. Τι ξεχωριστό είναι τελικά αυτό που δίνει ο Πορτογάλος? Εγώ αυτό θα σας πω, παιδιά, είναι ότι η νοοτροπία αυτού του προσφυγιστή είναι απλά δεν υπάρχει. Αυτό που σε έχει πάρει Euro, έχει παίξει που έχει παίξει, ήρθε εδώ ως Euros, ως ο καλύτερος προσφυγιστής, σαν μεγάλη μεταγραφή, που γι' αυτό, ας πούμε, άλλος θεματιστές του μπορεί να έλεγε ότι όχι, δεν παίζω μπακ, ότι με σαν εξτρεμίστα να θύμωνε και οτιδήποτε. Το έχουμε δει σε πολλές ομάδες. Αυτός όχι μόνο ήθελε να έπαιξε εκεί που την προπονητής, αλλά είναι και το Α και το Μέγα. Πραγματικά είναι απίστευτος και ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος και σαν παιδί. Η παρουσία του στην ομάδα είναι καταλυτική. Τι να πω.
για να πούνε λίγο. Πραγματικά είμαστε, εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Στον τελικό που χτύπησε στο 78 δεν μπορούσε να παίξει και τον παρακαλούσε να μείνει, ειδικά μετά την κόκκινη. Τον παρακαλούσε να μείνει. Ναι, να μην βγει αλλαγή. Και του λέω, δεν μπορώ, θα συστώνει, δεν μπορώ να παίξω άλλο. Γι' αυτό μετά έκλειγε. Πραγματικά τι να πω, είναι απίστευτος σε όλα του και πολλά σου. Είναι μεγάλο παράδειγμα για όλους μας την ομάδα και όχι μόνο για την δικιά μας ομάδα, για άλλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτόν τον παραχειρισμό θα τον καθιερώσεις. Να πέφτεις πάνω σε μια δημιουργία ματ. Δεν μπορούσα να σκοτώσω τα αρτάγλες, τρούσα τρεις φορές έπεσε. Απίστευτο. Ωραίο ήταν, περίμενες να ανοίξουν, ε. Δεν άνοιξαν τελικά. Δεν μου λες τώρα, τα λέμε ωραία. Υπάρχει περίπτωση να φύγεις, να πας στην Μπεσίκτας, να πας ξέρω εγώ στην Μπενφίκα, να πας ποιος άλλος σε θέλει. Δεν ξέρω ποιος με θέλει, ποιος δεν με θέλει. Αυτό που ξέρω τώρα είναι έχω μάθει σήμερα με την Εθνική, μετά θα εξκουραστώ λίγο. Γιατί έχουμε ξεκινάει μεγάλη τη ζώνη με τον ΠΑΟΚ, Champions League, μεγάλος στόχος. Από εκεί πέρα. Δεν έχεις δηλαδή κάποια πρόταση, κάτι επίσημο, κάτι... Γιατί το όνομά σου παίζει συνέχεια. Το τι ακούγεται δεν ξέρω κι εγώ, ό,τι διαβάζω κι εγώ, ό,τι γράφει, το βάζω που διαβάζω κι εγώ πότε. Ή είπες προχθές το βράδυ, το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο, ότι θέλω να μείνω στον ΠΑΟ και δηλαδή, μόνο για κάποια πολύ μεγάλη ομάδα στο εξωτερικού να με απασχολήσει. Μεγάλη ομάδα είναι η Λίβερπουλ, λέω εγώ. Εσύ ποια λες μεγάλη ομάδα? Κοίταξε, θα έλεγα είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, το ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Μπορεί να σου προσφέρει πολλά πράγματα. Είναι πραγματικά μια ομάδα, οποιοδήποτε εσείς θα ήθελε να βρίσκεται σε αυτή την ομάδα. Ειδικά άμα είσαι από εδώ, άμα ξέρεις το DNA της ομάδας, είσαι, την αγαπάς την ομάδα. Από εκεί πέρα είναι μια μεγάλη ομάδα που αγωνίζεται στο Champions League κάθε χρόνο να σου προσφέρει άλλες παραστάσεις πιο μεγάλες, που πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια θα το κάνει και αυτός αυτό. Mm. Δεν το συζητώ. Απλά είναι και το πώς να γνωρίσεις και να γίνεις καλύτερος μέσω του πρωταθλημάτου του εξωτερικού, γιατί εδώ στην Ελλάδα όταν αγωνίζεις με ομάδες χαμηλότερη από τον ΠΑΟΚ δεν μπορείς να βελτιωθείς σαν παίκτης και εσύ παραπάνω. Μάλιστα. Και το διαπιστώνεις αυτό έρχοντας και στην Εθνική, βλέπεις και το τίποτα ότι είναι πολύ μεγαλύτερο με σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα και πραγματικά αναρωτιέσαι άμα όντως μπορείς να γίνεις πολύ καλύτερος εσύ μέσω του ΠΑΟΚ ή μέσω μιας άλλης μεγάλης ομάδας στην Ευρώπη. Ναι. Και αυτό και πολύ θεωρώ ότι είναι πιο προηγμένα τα πρωτάθλημα στο εξωτερικό. Άρα πηγαίνεις, μπαίνεις στο μύτο του Champions League, φίλε, και το λύνεις αυτό το πρόβλημα. Με τον ΠΑΟΚ κάνεις και ένα συμβόλαιο, μια πενταετές, να πούμε, μια χαρά να είσαι. Και όλα καλά. Δημήτρη, την επόμενη χρονιά πώς την φαντάζεσαι? Και πόσο σημαντικό είναι που ο ΠΑΟΚ έχει πλέον μια συνέχεια σε σχέση με την προηγούμενη? Ωραία, γιατί προπονητής μένει, κορμός μένει, τα πάντα μένουν. Το σημαντικότερο αυτό θα έλεγα ότι είναι η παραμονή του προπονητή για δεύτερη επόμενη χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά αυτό που δεν έκανε προετοιμασία, θα μας κάνει τη δική του προετοιμασία. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι η ομάδα μπορεί να καταφέρει να κάνει το μεγάλο βήμα και να μπει στους ομίλους. Αρκεί να γίνει η σωστή δουλειά, όπως φαίνεται ότι πάει να γίνει φέτος, κάτι πολύ σωστό από γενικής άποψης και από θέμα κορμού που είπες και εσύ και προπονητή που μένει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για την νέα χρονιά, επειδή τελείωσε καλά αυτή η χρονιά, μακάρι να πάνε όλα καλά και να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Μάλιστα. Γιατί πραγματικά ο Παδίνος έχει μπει σε Champions League και είναι πολύ σημαντικό. Θα μεγαλώσει με την είσοδο αυτή, θα κάνει το άλμα στο επόμενο επίπεδο. Και κάτι τελευταίο για ένα ακόμα παραλυπόμενο. Τον Μαυρίδη, τον Γιώργο, πού τον θυμήθηκες παραμονή του αγώνα? Εσύ τον θυμήθηκες ή κάποιος σου θύμισε ότι είναι γούρι και δεν πρέπει να χαλάσει? Αυτό έγινε δύο εβδομάδες πριν που μου είχα πάρει τηλέφωνο. Δεν έγινε παραμονή του μάλιστα. αγώνα. Είχε κανονιστεί, το ξέραμε οι δυο μας και ο Μαλεζάς. Ναι. Δεν το είπαμε σε κανέναν πουθενά. Την ώρα που φτάσαμε στο ξενοδοχείο την Πέμπτη, μιλήσαμε ότι αυτός θα πετούσε την Παρασκευή στο ξενοδοχείο και ήρθε στο δωμάτιο και μετά σε έπαιρνε τηλέφωνο έναν από τους συμπαίκτες, αυτούς όλους που είδατε το κάνανε. Σε έπαιρνε και τους λέει, Ελλάδα στο δωμάτιο, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Και τηρήθηκε η παράδοση. Και τηρήθηκε και ευτυχώς το γούρι είναι, ναι, ναι. Να συνεχιστεί.
Έγινε 4-4. Του είπαμε την άλλη φορά World Party και τέτοια, όπως έκανε το 14 γυρίσματα και αυτά, τα κόβει και έρχεται. Για το πρωτάθλημα πρέπει να σκεφτεί κάτι τώρα ιδιαίτερα. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία με την Εθνική. Καλή ξεκούραση. Έμαθα να ξεκινάσει, όχι, να ξέρουμε αν θα δούμε την Εθνική. Αλλιώς δεν βλέπουμε άμα δεν ξεκινά. Έχει. Δεν ξέρω, δεν μάθαμε ακόμα. Το απόγευμα βγαίνει. Το απόγευμα. Στην αγωνία σας έχουν αυτοί. Δημήτρη, να είσαι καλά. Και πάλι συγχαρητήρια για ό,τι πετύχει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Δημήτρης Πέλκας. Εντάξει, παιδί άλλων ομάδων. Έπρεπε να κάνετε λίγο υπομονή για να τον ακούσετε. Εντάξει, είναι γνωστό άλλωστε ότι η εκπομπή αυτή είναι κιτρινογαλανόλευκη. Τι το βαράζει, ρε Θανάση. Δεν. Σαν τις γιαγιάδες στο χωριό που χαλάει κάτι και το βαράνε για να φτιάξει. Φίλε, αφού δεν σ' ακούω. Δηλαδή και παίρνουν τα εγγόνια του τηλέφωνο. Μια φορά με πήρε η γιαγιά μου, είχε χαλάσει το. Όπα. Εντάξει. Καλά είναι το. Άστο κείμενο. Όχι, εγώ δεν. Όχι, κούνα το τότε για να ακούσει και ο Θανάσης. Εντάξει, τώρα. Εντάξει. Ναι. Μια τώρα επανήλθαμε. Μια φορά με είχε. Τι μου είχε αυτό, Παναγία μου. Πώς πας. Έχει ένα περίεργο. Τώρα πάλι δεν. Ναι. Ναι, λοιπόν. Πήγαινε, έρχεται. Ναι. Στις βόλτες είμαστε. Ναι. Που με είχε πάρει η γιαγιά μου τηλέφωνο και μου λέει αυτό το κλασικό που μιλάνε και οι γιαγιάδες. Μου λέει Νίκο! Λέω τι έγινε, κύριε Κατερίνα, λέω τι έπαθε. Χάλισε τα σύρματα, το λέει. Α, μα. Τι εγώ τι να κάνω, λέω εδώ που είμαι. Λέει να αρχίσει να το φτιάξει. Λέω για μια ώρα είναι το χωριό. Μιλάμε για τρέλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Για πες λίγο τα αποτελέσματα για να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, σκόρ έχουμε και αποτελέσματα. Υπενθυμίζουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα ότι η εθνική μας ομάδα. Ο Κυλώνης, ο ορισμός του. Ο άνθρωπος που φαίνεται ότι έχει κάνει δάσκαλος κάπου, δηλαδή. Δεν είναι αποτελέσματα, σκόρ. Αντεμισού. Αποτέλεσμα. Αντεμισού, δηλαδή. Μιψούντ. Λοιπόν. Ναι, ρε φιλέ. Αποτέλεσμα είναι αυτό που έχει τετελεστεί. Δεν ήταν μόνο αυτό που πιστεύω, ο τρόπος που το πει. Σκόρ είναι και αποτέλεσμα. Βλάκα. Λοιπόν. Έλεγα ότι η εθνική μας ομάδα ετήθηκε σε φιλικό από την Σαουδική Αραβία, σε φιλικό που έγινε στην Σεβίλη με 2-0. Σε ένα μάτς που αποβλήθηκε στο ντεμπούτο του ο Δημήτρης Γιαννούλης. Τελικό στην Ρουμανία, Γιουβέντους Βουκουρεστίου, Δυναμό Βουκουρεστίου 0-2 με Ποπέσκου και Νίστορ, τα γκολ της Δυνάμο. Σε εξέλιξη, ρεβάνς play-off ανόδου, Άστον Βίλα Μίτλεσμπρο 0-0 στο 53, στο Βίλα Πάρκ, στο Κατάμε στο Βίλα Πάρκ. Η Μίτλεσμπρο η οποία ψάχνει το 0-1, τώρα ήταν κοντά στο να το πετύχει, έτσι ώστε να στείλει το μάτι σε παράταση. Καθώς είχε τεθεί με 0-1 στο Riverside από την ομάδα του John Terry. Μπαράζ ανόδου στην Β' Γαλλίας. Χαύρι Μπρέστ παραμένει το 1-0 του πρώτου ημιχρόνου με τον goal του Fontaine. 1-0 προηγείται και η Φιτέσε της Ουτρέχτης στα play-off για το Europa League με το goal του Mount στο 42. Είναι ο Mount. Ναι, το όρος. Έτσι είναι, Mount. Και έτσι γραμμένο. Σεντ Πάτρικς Λίγκο Ρόβερς 1-0 στην Ιρλανδία στο 57. Και η μίχρονα στο Champions League της Αφρικής, Εσπεράνς Τίνιδος, Township Rollers 1-1. Γκολ έχουμε και στο παιχνίδι της Wydad Casablanca με την Togo Port που προηγείται 2-0 η ομάδα από το Μαρόκο. Τα άλλα δύο παιχνίδια, El Jadidi Mazembe και Setif MC Alger, είναι στο 0-0. Στις 12 έχουμε και το μάτς στην Αργεντινή, Τσακαρίτα Juniors, Deportivo Maipú. Όπως καταλαβαίνετε, έχει λίγα παιχνίδια και με μικρό ενδιαφέρον. Πολύ μικρό. Όλα αυτά βέβαια μέχρι και αύριο βράδυ, που αύριο βράδυ έχουμε το τελικό του Europa League στη Λιόν. Βεβαίως. Μαρσέι, Ατλέτικο Μαδρίτης. Από ό,τι διαβάζω τώρα στα ρεπορτάζ, θα είναι διαθέσιμος και ο Παγιέ και ο Μίτρογλου. Συμμετείχαν στην σημερινή προπόνηση, στην τελευταία προπόνηση πριν τον αυριανό τελικό. Και είπαμε ότι ζητάμε από εσάς να προβλέψετε το ακριβές σκορ του τελικού, εφόσον θέλετε να διεκδικήσετε έναν θερμοσύφωνα χωρητικότητας 60 λίτρων Regina Glass με διπλή επίστρωση γυαλιού και 4.000 βατ ισχύος, δωράκι από τον Παράσχο, τον χορηγό μας. Ο Παράσχος στην Ολύμπου 90, εκεί που θα βρείτε ό,τι πάσης φύσεως, υδραυλικά υλικά αλλά και ό,τι έχει να κάνει με λέβητες αερίου, όλα αυτά τα βρείτε στον Παράσχο στην Ολύμπου 90. FM κενό Παράσχος και όνομα τεπώνυμο, προφανώς, όπως όλους τους διαγωνισμούς. Και το ακριβές σκορ του αυριανού τελικού του Europa League με γηπεδούχο την Μαρσέγ, όπως είναι και στην, όπως το έχει ορίσει και η UEFA. Μαρσέγ, Ατλέτικο Μαδρίτης, ακριβές σκορ και αποστολή στο 5-45-26, εφόσον
έχουμε περισσότερους του ενός εύστοχους στο σκορ, θα γίνει κλήρωση ή αύριο βράδυ ή στην εκπομπή της Πέμπτης. Να κάνω εγώ μια πρόβλεψη. Για πες. 1-3. 1-3. Εντάξει, εγώ είπα χθες 1-2. Και εσύ αθλητικό βλέπεις. Κοίταξε, εγώ σου λέω θέλω να πάρει Μαρσέη και γιατί είμαι Μαρσέη στη Γαλλία και γιατί θέλω έτσι να αλλάζει λίγο. Στη Γαλλία Μαρσέη, από παλιά. Εντάξει, όταν άρχισε να πούμε να. Μωρό παιδί. Το μωρό παιδί, ναι. Εντάξει, έχουμε και. Συγγενείς. Όχι, συγγενείς δεν έχουμε. Αλλά υπάρχει, παιδί μου. Ο διευθυντής δεν έχει κάποια σχέση. Στο Παρίσι. Γεννήθηκε στο Παρίσι ο Γιώργος. Παριζιέν. Ναι. Αλλά από. Αλλά απλά γεννήθηκε, δεν έζησε Παρίσι. Θα ήθελα να πάω έτσι να επισκεφθώ το Παρίσι, δεν έχω πάει ποτέ. Ναι, αξίζει. Η πόλη του έρωτα. Αξίζει, έτσι, ναι, είναι από τα ταξίδια που πρέπει να κάνεις. Και να πάω και στην Disneyland μετά. Ναι, έχω πάει και στην Disneyland. Γιατί έχει πάει ο αδελφός μου και μου τα περιγράφει με ένα τέτοιο γλαφυρό τρόπο. Έχει ωραία πράγματα. Που τα... Απλά μου λέει. Έχει ένα δωμάτιο μέσα τώρα, εγώ θα σου μιλάω, πήγα εκεί το 95. Σε βάζω και σε δέρνη. Έχει ένα δωμάτιο. 95. Ναι, το απόλυτο σκοτάδι και μπαίνει σε ένα τρενάκι και σε κάποια δωμάτια. Σου την πέφτουν. Και γασποτάκι. Σου την πέφτουν μαυροφορεμένοι που δεν τους βλέπεις μέσα στο σκοτάδι. Σε τρομάζουν. Σου πέφτουν κάτι αράχνες από πάνω, ψεύτικες θα είναι προφανώς κτλ. Μπαίνεις ένα τρενάκι. Πώς να πάει το τρένο φάντασμα. Στο Magic Park, ναι. Ναι, πραγματικά δηλαδή τα κάνεις επάνω σου, όμως και λίγο φωτιάρες. Είναι καλή φάση. Έχει ωραία τρενάκια. Απλά... Έχει κάτι φλιτζάνια μέσα για πιο μικρά παιδιά που σε κάνουν, ας πούμε. Εμένα ο αδελφός μου είχε πει όταν πήγε, λέει ότι εντάξει, λέει, αν πας κάποια στιγμή σε αξιώσει ο Θεός, ας πούμε, λέει και πας. Γιατί ο αδελφός μου το παίζει και έτσι. Να, εντάξει, εγώ άλλο. Παιδί, εσύ, ναι. Εγώ είμαι τέτοιος. Εγώ είμαι ταπεινός, το λαϊκό παιδί της οικογένειας. Λοιπόν, λέει, θα πρέπει να αφήσει λεφτά στην Disneyland. Λέει. Εντάξει. Κοίταξε, γιατί γενικά μπαίνει στον πειρασμό για να ψωνίζει. Ναι, προφανώς. Με τρεις σακούλες σουβενίρ, από μπρελόκ μέχρι οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Ναι, κοίταξε, είναι και ακριβό το εισιτήριο που, γιατί είναι ημερήσιο. Εσύ πήγες και με χιλιάρια. Είναι και, ναι, με δραχμές. Με δραχμές. Είναι και εκτός Παρισιού. Δηλαδή, πόση ώρα είναι το Παρίσι? Έκανα μισάωρο. Α, δεν είναι μακριά. Σαν πήγες στην Περέα. Εμείς είχαμε πάει με πούλμα με τουριστικό. Αλλά ντά, είναι ταξίδι που αξίζει, ρε παιδί μου. Ναι. Αξίζει. Είναι το Παρίσι, Σιμπουάνα και τα λοιπά, τα μπιστρό αυτά, πύργο του Άιφελ. Παναγία των Παρισίων, τον στο Ε έχουμε Χωσέ Μπεριούκοφ. Όπα. Ε TV. Μετά το φιλικό τη της ομάδας έχουμε και Αλέλε Μπλε. Όπα, Αλέλε Μπλε, Αλέλε Μπλε. Δυνατός, αλλά... Τι. Δεν το πιστεύω δηλαδή ότι ταλαιπωρείται. Εντάξει. Αυτό ήταν μόνο. Άντε και εισήγησε. Γρήγορος. Το τρέλερ του σινεμά. Τσατ πατ. Εσύ είσαι διαφημιστικό διάλειμμα είσαι. Λοιπόν, εφεύγει τα μηνύματά σα αποστολή στο 54526. Είπαμε, εφεύγει καιρό παράσου και ονοματεπώνυμο και το ακριβές σκορ του αυριανού τελικού Μαρσέιγ Ατλέτικο. Αποστολή στο 54526. Να το συνεχίσουμε λίγο τώρα. Εγώ πάμε σε διάλειμμα. Λες να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εσύ κάνει δικιά σου εκπομπή. Γιατί είναι 11 και 4. Πάμε σε ένα break για Νιτζέτσι και πιστεύω. Ωραία. Με ρεπορτάζ που άκουσα άλλω. Τελειώσαμε. Γεια σου, φυλάκια. Ακούσαμε τη συνέντευξη του Πέλκα. Θα μιλήσουμε για Άρη Γερακλή. Κάτι ψηλά πούμε. Θα ανοίξουμε και γραμμέ. Ακριβώ. Υπάρχει και ένα project το οποίο επεξεργαζόμαστε για το τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Θα δούμε αν θα βγει. Δεν σε ψήνει. Ούτε εμένα. Γιατί, ναι, ξέρεις, γιατί, όχι, όχι. Γιατί είμαστε πολύ επαγγελματίε. Είμαστε φιλόχοι. Ο άλλο τώρα δεν ψοφάει, δεν πάει. Πάμε στο break για Νιζάτσι και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα. Θέλω μια φορά να σε φινιδιάσω που θα βομολοχείς σε διάλειμμα να ανοίξω τα μικρόφωνα να σε ξεβροστιάσω, φίλε. Μου λέει ο Κυλιώνης γυρνάει με ένα πολύ ψαρωτικό ύφος, αλλά εγώ δεν ψάρωσα. Εσύ ήταν, φίλε, δεν ψάρωσα, πολύ καλά ρολό. Ναι, γιατί έβαλα να ακούσουμε λίγο αυτό το πολύ ωραίο άσμα του Sting. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Έχουμε γραμμή. Γραμμή, βέβαια. Γιατί όχι. Δώσ' τον. Ναι. Αλλά αυτόν μόνο, μετά θα μιλήσουμε για Άρη Ηράκλειο και μετά θα σα ξαναλέω. Καλή φύγη, γιατί να στον Βίλα ανοίξει το σκορ. Παραμένει το 0-0. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Νικόλα. Καλώ τον. Χαίρετε, κύριε Κυλώνη. Γεια σα. Εμένα, γιατί με λες με το επίθετο και τον Νίκο, τον λες με το γιατί μικρό. Γιατί είσαι μεγαλύτερος, Αθανάση, γι' αυτό. Σεβασμός. Σεβασμός στην τρίτη ηλικία. Στον γυραιό. Στην τρίτη ηλικία. Για πες. Κύριε Κυλώνη. Ορίστε. Θα σας πω ένα ποδοσφαιριστή, πιστεύω ότι το ξέρετε. Για πες μου. Τελαπένια. Ιβάν Τελαπένια, εντάξει. Και ο Νίκος τον ξέρει, δεν ξέρω μόνο εγώ. Το ξέρω. Εσπανιόλ. Μπάρσα, από Μπάρσα ξεκίνησε. Ναι, αλλά Εσπανιόλ έκανε το. Ναι. Έβγαλε το μεγαλύτερο μέρο. Και Λάτσο έχει πάει. Ναι. Τι κοινό έχουν τώρα, Ραούλ, μπράβο. Την Κασίδα. Δεν έχουν τρέχα στο κεφάλι του. Δεν έχουν μαλλιά. Όχι, όχι, έχουν και κάτι άλλο. Είναι Ισπανοί και οι δύο. Ισπανοί είναι. Και από εντάξει δεν είναι και οι δύο Βάσκοι. Θα έρθουν και οι δύο στον Άρη. Ο Ντελαπέν είναι Καταλανός.
Ναι. Ο άλλος είναι ο Γκαλάκτικος. Είναι ναι, μα, δεν ξέρω αν είναι Μαδριλένος, πάντως ναι, εκεί, τον, εκεί έκανε το όνομα, στην Ρεάλ Μαδρίτης. Έχονται τον Μανιέλ Φερέρ, άντε να σου το πω και να το ξέρει. Μάλιστα. Μάλιστα. Και ποιος θα έρθει, ο Ντελαπένια θα έρθει? Όχι, δεν θα έρθει, αλλά πιστεύω ο Άρης να είναι πανέξυπνος. Ναι. Και θα είναι, πιστεύω, η τελευταία του φορά, ναι, που θα ασχοληθεί, γιατί νομίζω ότι η Ισπανία του πάει, θα ξανασχοληθούν οι Ισπανοί μαζί του. Αν ξανακάνει τα ίδια που κάνανε πριν 6 χρόνια, θα τους πούν καληνύχτα. Κάτσε, περίμενε. Εσύ είσαι υπέρ του να ξανασχοληθεί με Ισπανούς, επειδή δεν σε κατάλαβα. Εγώ δεν το θεωρώ σωστό. Α, εντάξει. Προς τα εκεί πάει το πράγμα. Εγώ το θεωρώ σωστό και να σου πω κάτι, και ό,τι θέλουν αυτοί, κυριαρχούν, ρε. Είναι το ποδόσφαιρο αυτό το ωραίο. Εντάξει, ότι παίζουν ωραία μπάλα οι Ισπανοί, παίζουν ωραία μπάλα. Ναι, ναι, μ' αρέσουν, δηλαδή, το Ιταλικό, το, ναι, Ισπανικό. Δεν είναι πάντα αποτελεσματική, βέβαια. Το θέμα, πρόσεξε με τώρα. Ο Άρης φαίνεται ότι πάει σε ένα τέτοιο μοντέλο. Το θέμα είναι, ναι, το εξής. Θα καταφέρει να συνδυάσει το ποδόσφαιρο με το αποτέλεσμα? Αυτό είναι θέμα προπονητή. Εντάξει. Ο προπονητής θα επιβάλλει. Είναι θέμα και προπονητή, δεν είναι μόνο προπονητή, ναι. Ναι, η φιλοσοφία του προπονητή. Γιατί με τον Όγιος, δεν χορτέλαμε να βλέπουμε την ομάδα, αλλά κάναμε τη μία ισοπαλία μετά την άλλη. Εντάξει. Που μετά ήρθε βέβαια άλλος, μετά ήρθε βέβαια Ισπανός, ο Ερνάντες. Να σου πω κάτι. Ανέβηκε ο σύλλογος, ήρθε ο Όγιος και ήμασταν εδώ πέρα. Έχει τώρα, παιδιά, να καθίσουμε να δούμε. Έπαιζε Άρης Λάρισα. Γούσταρε Άρη τότε με τον Όγιος, αλήθεια. Δεν το περίμενα. Εκείνη την ημέρα έλεγε, εντάξει, παιδί μου, μια κοινή ομάδα ήρθε τώρα. Με τον γκολ του Παύλο Κώστα. Που ναι, έπρεπε να σκόρνε, ήταν 1-5, έτσι. Με Βατσχάιλμερ, με... Ποιο λες εσύ? Το 1-1 με στη Λάρισα. Το 1-1 με στη Λάρισα, ναι, με το τέρμα του Παλού. Τη Λάρισα στον γκολ, θυμάσαι ποιος το είχε βάλει? Γιατί προσπαθούσε το θυμηθώ της προάλλησης. Με κόντρα μπήκε, με κόντρα μπήκε. Τώρα πάλι δεν θυμάμαι. Ναι. Στο θρηλυκό Αλκαζάρ τότε. Ναι, εκεί έχει χάσει ο Άρης 5-1, έπρεπε να λήξει. Είχε χάσει και ένα μαλλί, ο Κόκκι, θυμάμαι. Δεν έπαιζε ο Κόκκι. Δεν έπαιζε. Όχι, όχι, νομίζω ήταν ο Κόκκι. Όχι, δεν έπαιζε. Στο επόμενο παιχνίδι έπαιζε ο Κόκκι. Μπορεί να τον μπερδεύω μάλλον. Αλλά τον γκολ του Παύλο Κώστα το θυμάμαι, φοβερό. Ναι. Ωραίος παίκτης. Που έπαιζε β' εθνική μαζί με τον Νάτσο Γκαρσία. Ο Παύλο Κώστα, ο οποίος για όσους δεν το θυμούνται, είχε δοκιμαστεί στον ΠΑΟΚ, κόπηκε και τον πήρε ο Άρης όταν αγωνιζόταν στη β' εθνική τη σεζόν 5-6. Γιατί ήξερε σε ποια μεγάλη ομάδα θα έρθει. Ναι, εντάξει, συνειδητοποίησε το λάθος, την μπέρδεψε τα γήπεδα. Και όταν θα παίζει με ομάδες, εγώ θέλω. Στα τέρμπι Ιταλό διοικητή. Ιταλό. Ιταλό. Ναι. Κολίνα. Ιταλό διοικητή. Κάτσε, γιατί. Παπαρέστα. Παπαρέστα. Δεν με νοιάζει πως Παπαρέστα, Παπαφράγκο, Παπαγκριτό. Τζιανκάρλο. Ναι, ποιον. Ναι, εγώ θέλω Ιταλό. Και στη Θεσσαλονίκη μέσα Ιταλό διοικητή. Ναι. Όχι μόνο το διοικητή και τα κοντάρια που λέμε και τους τέταρτους και τους έκτους και τους όγδους. Βέρους Ιταλούς δηλαδή. Βέβαια. Απορώμη μέσα. Απορώμη μέσα από το κέντρο. Καλά, είναι και την Κατάνια. Και τη Φλωρεντία. Και με τις μικρές ομάδες, Σέρβοι. Κάτσε, και οι Έλληνες διαιτητές πού θα πάνε? Σέρβοι. Οι Έλληνες διαιτητές στο Μάδαμα Τεμπεκέλη, εκεί πέρα που έχετε. Όπα! Γιατί Σέρβους θέλεις, για να τους λαδώνεις? Γιατί είναι ψιλοπιανόλες. Γιατί αυτοί θα έχουν πάλι τους Δαλούκες, θα έχουν τους Σταυρίδηδες, θα έχουν τους Κλαστιχάδες, θα έχουν τους Κύρους Βαστάρες. Προτρέχεις τώρα βέβαια, εντάξει, προτρέχεις. Προτρέχω. Ναι. Τους είδα. Δηλαδή δεν μου λες, αν στο τελικό αν ήταν κανένας, θα τελειώνει και το παιχνίδι, θα είχαμε πάλι ιστορία. Προχθές τώρα λες, το Σάββατο. Ναι. Ήταν καλός ο Μπορμπαλάν, ήταν, το κράτησε πολύ καλά. Που τελείωνε την καριέρα του, έτσι, 45 ετών. Επειδή. Παίρνω, ρε παιδί μου, έτσι την δράτω με τη ευκαιρία που είσαι και εσύ στον αέρα. Μου στείλανε σήμερα μια φωτογραφία για να τσιγκλίσω λίγο τους φίλους μου τους Παοξίδες, που έχει καταγεγραμμένα κάποια γεγονότα. Λέει 64-65 προοδευτική ΠΑΟΚ 1-0 ένσταση, ο ΠΑΟΚ 8η θέση. 67-68 ΠΑΟΚ Απόλλων 1-1 ένσταση, ο ΠΑΟΚ 1η θέση. 68-69 Βίζας Μεγάρων ΠΑΟΚ 2-1 ένσταση, ο ΠΑΟΚ 5η θέση. 72-73 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-1 ένσταση, ο ΠΑΟΚ δεύτερη θέση. 72-73 ένσταση, ο ΠΑΟΚ κατά ξένο παιχτών στο ΑΚΑΔ. 74-75 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 3-2 ένσταση, ο ΠΑΟΚ τρίτη θέση. 76-77 Άχεν ΑΕΚ φιλικός αγώνας ένσταση, ο ΠΑΟΚ. 85-86 Παναχαϊκή ΠΑΟΚ 2-1 ένσταση, ο ΠΑΟΚ 10η θέση. 86-87 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 ένσταση, ο ΠΑΟΚ 5η θέση. 89-90 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 4-0 ένσταση, ο ΠΑΟΚ 3η θέση. 90-91 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0 ένσταση, ο ΠΑΟΚ 4η θέση. 2013-2014 ΠΑΟΚ Μέταλλιστ 0-2 ένσταση, ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ Ευρώπη. 15-16 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Κύπελο ένσταση, ο ΠΑΟΚ. 15-16 δεν κατέβηκε ο ΠΑΟΚ στον ημιτελικό με Ολυμπιακό. 17 ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0 ένσταση, ο ΠΑΟΚ Ήβιτς δεύτερη θέση. 18-19 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-3 ένσταση, ο ΠΑΟΚ. 18-19 ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-3 ένσταση, ο ΠΑΟΚ. Και από κάτω γράφει πρωταθλητής της ένστασης.
Εσύ τα πες. Εγώ τα βλέπω ότι μου τα στείλανε. Λοιπόν. Δεν τα υιοθετώ. Τα διαβάζω τα δεδομένα. Ιταλό διαιτητή. Εντάξει. Ιταλό διαιτητή. Θα το προωθήσουμε το έτοιμά σου στον Περέιρα. Στην ΚΕΔ. Μα γι' αυτό, αυτό θα είναι το πιο δίκαιο. Ο οποίος Περέιρα, από ό,τι διαβάζα, χαίρει τη εκτίμηση τη FIFA. Και το στηρίζουν. Δεν μου λες. Έλα. Και στον Ολυμπιακό μέσα Γάλλο. Γάλλο ή Πορτογάλο. Διαιτητές θα κάνουμε τον ΟΗΕ, ρε φίλε. Κάτσε. Δεν με νοιάζει, ρε εσύ. Από τη στιγμή που αυτό το πρωτάθλημα της πλάκας, ναι. Το πρωτάθλημα της πλάκας, φαντάσου τώρα με την Κορομπίνα, τη θυμάσαι. Την ξεχνάω. Τον ηλεκτροχαβίτο με τον Δαλούκα, το θυμάσαι. Βεβαίως. Άρης Παναθηναϊκός 0-1. Ναι. Που έπεσε ο Βίτρα, λες και το χτύπησε, αντιαρματικό ήταν. Με τον Μπομπαρίδη, το πέναλτι εκεί που χτυπούσε ο Ολυμπιακός. Παμπορίδη, όχι Μπομπαρίδη. Παμπορίδη. Εγώ καλά τον είπα, σου ξέρα. Το ζωγράφο στο Άρης Ολυμπιακός 2-3 από κοίταξε, νομίζω ότι η κορυφαία διαιτησία του Παμπορίδη, το κορυφαίο των εισαγωγικών ήταν σαν να πάω Κυρακλής στην Τούμπα. Αν το θυμάσαι. Τα έχω δει. Το θυμάσαι να πάω Κυρακλής στην Τούμπα 1-0. Ναι. Όταν έπαιζε ο Γιάκοψον Ηρακλή. Εντάξει, νομίζω ήταν η κορυφαία διαιτησία του Παμπορίδη. Και το έχει τερματίσει. Είναι πολύ. Είναι που είπε ο Μαζαράκος. Ο ζωγράφος. Δεν μου λες για το ο Λεμονής, ποιος ήταν εκείνος ο διαιτητής που έλεγε το χορτάρι ήταν ψηλό και έπρεπε να κοπεί. Και τον έλεγε τον Γιωργάτο, άμα δεν βγεις θα τον βγάλω εγώ. Σε ποιο παιχνίδι λες τώρα? Το 2-3. Ο ζωγράφος ήταν. Ο ζωγράφος ήταν. Το θυμάμαι. Τους έχουμε ξεχάσει. Ο ζωγράφος ήταν. 2-0 με Κόκε και Μαραγκό. Ναι. Και ο Ολυμπιακός με τρομερός μπρόξιμο το γύρισε. Με τρομερός μπρόξιμο όμως. Και θυμάμαι και μια κόκκινη που πρέπει να δώσει στο Γιωργάτο για φάουλ στο Χαβίτο. Τι θυμάμαι τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν, σαν Τζαλτίδη νιώθω τώρα. Που τα έχει αυτά φάκελο μέσα στον εγκέφαλό του. Και θυμάμαι μια κόκκινη σου λέει που ήταν να δώσει στο Γιωργάτο για να φάουλ στο Χαβίτο, καρατέκα, και δεν του τη δίνει ποτέ. Φοβερή εκείνη η διαιτησία. Δεν μου λες, το θυμάσαι το 1-1 μέσα στην Ξάνθη με εκείνο το νερό που φεύγει ο Χαβίτο από πίσω μεριά και το σηκώνει το κοντάρι και δίνει offside, το θυμάσαι? Ποια με χρονιά? Τον Ταλούκα ήταν εκεί. Ποια χρονιά? 6-7. Το 1-1 που πήγαμε στο τελικό το 10. Α, το 10? Με το ακροτελεύτερο δευτερόλεπτο, Αλέξανδρο. Ναι. Ναι. Όχι, αυτό το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι. Έχει πολλούς. Έχει αυτόν εδώ τώρα που με την κορομπίλια το 0-1 του Αστέρα που δεν έγινε ποτέ το παιχνίδι. Με τον Τριτσόνη. Με τον Ηρακλή που διακόπει το 1-2. Με την κουροπέλια ήταν ο Τριτσόνη. Με το 1-2, ποιο ήταν που διακόπει το παιχνίδι και χάσει. Ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Εκείνο το μάτς, φίλε, τώρα κάτσε να σου πω. Νομίζω ήταν ένα από. Όχι Μπίκα. Δεν θυμάμαι καθόλου. Ο Μπίκας. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Ένα κάτι. Τα μούτρα του τα θυμάμαι. Μπριάκο. Θανάσης Μπριάκο. Τον κύριο Βασάρα στα Τρίκαλα το 2-0, το θυμάσαι? Στο κύπελο. Όχι, στο τώρα τι θα γίνει, θα θυμηθούμε όλες τις διαιτησίες σε μάτς του Άρη. Γιατί ξέρεις κάτι, έδειξαν οι ξένοι ότι το ποδόσφαιρο είναι, γιατί είναι τεράστιο, όταν βλέπεις πάση στην Ισπανία και βλέπεις παιχνίδια με διαιτητές, δεν ασχολείται κανείς με αυτούς. Εντάξει. Κοίταξε, οι Ισπανοί συγκεκριμένα δεν είναι καλοί διαιτητές. Περίμενε. Για να νιώσει ο Χρύσανθος, σαν ακούει που δεν ακούει σίγουρα, περήφανος για μένα, ήταν ο Μπριάκος. Ο Θανάσης Μπριάκος. Ήταν ο Μπριάκος. Σε εκείνο το Άρης Ηρακλής 1-2. Έλα. Χάθηκε. Πάει κι αυτός. Χάθη. Την έχεις ακούσει εκείνη την εκπληκτική μετάδοση, βασικά το σποτάκι, γιατί την μετάδοση την άκουγες δύσκολα. Από την περιγραφή του γκολ Ξάνθης στο κύπελλο από τον Αλεξαβόπουλο. Όχι. Σοβαρά. Θα ψάξεις να τη βρεις. Θα το βρω αμέσως. Δηλαδή είναι εκπληκτικός ο τρόπος που σκέφτεται εκείνη τη στιγμή η ταχύτητα του μυαλού του και η λέξη η οποία βρίσκει, και δεν το λέω. Είναι δηλαδή είναι μάθημα δημοσιογραφίας εκείνο το τέτοιο. Και δεν θέλω αύξηση. Τα λέω έτσι. Ωραία και κυμπάρικα. Περίμενε. Όπως την Μπρούς, πολλά κιλά έχει βάλει. Περίμενε. Πολλά κιλά. Σάνθη 1-1. Ο πρώην κεντρικός αμυντικός της United που είναι πλέον στον πάγκο της Άστον Βίλα. Steve Bruce. Η οποία είναι πολύ καλύτερη της Μίτλεσμπρο. Μέχρι στιγμής ο τερματοφύλακας της Μίτλεσμπρο που την κρατάει όρθια στο κυνήγι της πρόκρισης. Βέβαια η Μίτλεσμπρο πρέπει να βάλει γκολ για να πρέπει να κερδίσει για να προκριθεί. Για να πάει τουλάχιστον το μάτς στην παράταση. Υπενθυμίζω ότι η Άστον Βίλα έχει κερδίσει με 0 στο πρώτο παιχνίδι. Είμαστε στο 78
και παραμένει το 0-0 στο Villa Park. Στο 84 στη Γαλλία παραμένει το 1-0 της Χάβρης κοντά στην Μπρέστ. Αν παραμείνει η Χάβρη, προκρίνεται στον ημιτελικό των play-off ανόδου και παίζει την Παρασκευή, τώρα σε λίγες μέρες, σε τρεις μέρες στην Κορσική με την Αζάξιο, που τερμάτισε τρίτη. Φιτέσιου τρέχτη 2-1, Σεντ Πάτρικς λίγο Ρόβερς 1-0, Εσπεράνς Τάουνσιπ Ρόλες 2-1, Ντιφάελ Τζαντίντι Μαζέμπε 0-2, αυτή είναι η Champions League Αφρικής, και Γουιντάτ Καζαμπλάνκα Τόγκο Πόρτ 3-0. Τόγκο Πόρτ. Ναι, έτσι, ΑΕΣ Τόγκο Πόρτ. Υπενθυμίζουμε τον διαγωνισμό μας, το δωράκι του χορηγού μας του Παράσχου στην Ολύμπο 90, με αφορμή και τον αυριανό τελικό του Europa League Marseille Atlético. FM κενό Παράσχος και όνομα τεπώνυμο, αποστολή και το σκορ του αυριανού τελικού, το ακριβές σκορ στο 90 λεπτό. Αποστολή στο 54526 με δωράκι έναν 60 θερμοσύφωνα με διπλή επίστρωση γυαλιού και ισχύωση 4.000 βατ. Εδώ κάποιοι κακοπροαίρετοι λένε, ας πούμε, πως ο Άγγελος λέει, το project λέει μετά τις 11.30 είναι να πας να φας και να αφήσεις την κυλούνη μόνος σου. Όχι. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν, δεν είναι αυτό. Κάτι άλλο ήταν το οποίο. Ως μη γενόμενο. Επίσης, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο τον Παναγιώτη για τα καλά του λόγια. Έτσι, που λέει, μας κρατάτε την καλύτερη παρέα, λέει εσύ και ο Θανάσης. Δύο ώρες ξέρνια σας, λέει μαζί σας. Εντάξει. Αυτό είναι, φίλε. Για δύο ώρες ξεχνάτε τα προβλήματά σας. Έχουμε ένα φίλο στη γραμμή. Ναι, πάμε να τον καλησπέρισουμε. Χαίρετε. Λοιπόν, για να πω καληνύχτα. Έλα, έλα, αδελφέ μου, πες την. Να πω καληνύχτα. Ναι. Και πιστεύω, είναι η δική μου άποψη αυτή. Ναι. Κύριε Καρυπίδη. Οπα. Δεν πρόκειται και μην το κάνεις να μπεις στη συνέντευξη να μιλήσεις. Γιατί? Γιατί θα σε πάρουν λέξη-λέξη και θα σε κοροϊδεύουν και θα σε κάνουν ιστορίες όπως γινόταν παλιά. Πρέπει να μιλήσει, δεν γίνεται. Θα μιλήσεις, θα βάλεις πρώτα τον προπονητή και τον... πώς το λένε? Ποιον? Τον τεχνικό διευθυντή. Ναι, τεχνικό διευθυντή. Πρέπει να μιλήσει. Πρώτα αυτή και μετά θα μιλήσει ο ιδιοκτήτης. Πρέπει να μιλήσει, αλλά θα μιλήσει όταν θα έχει κάτι στα χέρια του. Άρα μετά το τέλος. Έχει τύπους που θα σε γελιοποιήσουν όπως το κάνουν παλιά. Το έχω υποθεί πολλές φορές στον Άρη. Και στον Άρη, όταν βγάζεις το τέτοιο απ' έξω, σε κοροϊδεύουν και άλλοι από δίπλα. Και γίνεις υπερήγελος παντού. Ναι. Μάλιστα. Άντε, καλό βράδυ. Έγινε. Καληνύχτα. Μπονάς νότσες. Λοιπόν, να μιλήσω και για Άρη, μιας που για το πιάσαμε. Για ρίχτα. Επόμενα 4 λεπτά. Για Άρη θα το πάρουμε σε ρί μέχρι τις 12. Θα βάλουμε μόνο την ώρα 11.30. Εντάξει, θα είναι και ανοιχτές οι γραμμές. Για πες. Ο Ζάτσις θα το είδα. Ναι ρε φίλο, Τζον είναι... Και μεν, μα μεν, λοιπόν. Έχουμε αύριο το παιχνίδι στη Σπάρτη, στις 5 η ώρα. Τρεις στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν. Έχει τρία μάτσα ακόμα, ε. Έχει, φίλε. Ναι. Αυτό την Κυριακή με τον Πασαραϊκό εδώ στο Βικελίδης, 5 η ώρα. Σκαστεί από τη βάφτιση θα έρθουμε την Κυριακή. Εκεί που θα πάμε στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Έχουμε φίλο όμως, ο οποίος θα μιλήσω μετά. Για να μην πείτε το κοινό. Καλησπέρα σας. Τα ρεπορτάζ τώρα, Κλάιν. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σοβαρό ρεπορτάζ πήγες να πεις, κύριε Παπαδάκη. Σιγάβρε, που θα χτίσεις εσύ να κάνεις κριτική εμένα. Έφτασε το λεωφορείο στη Σπάρτη. Μετά από 10 ώρες και ανταπόκριση. Στάσεις, ναι, έφτασε. Με ανταπόκριση, πραγματικά. Στην Αμερική πήγανε τα παιδιά με το λεωφορείο. Στην Αμερική με το πουλ. Δεν τα πήγε τα παιδιά με το στην Αμερική με... Άκουσέ με λίγο. Μη βιάζεσαι. Άκουσέ με λίγο. Εγώ δεν σου είπα ότι θα το πιάσουμε και θα το κάνουμε λάστιχο. Το είπα και χθες. Ας το αφήσουμε. Τελευταίο είναι για φέτος. Από το χρόνο αυτά δεν θα γίνονται έτσι κι αλλιώς. Καλά, λογικό είναι, φίλε. Στη Super League, άμα πηγαίνεις με πούλμαν. Είναι μια χρονιά δύσκολη, είναι τα έσοδα. Πηγαίνεις με τα περιορισμένα πουλμανάκι. Το ρεπορτάζ όμως αναφέρεται αυτό. Γιατί? Κάτσε, ρε Θανάση, δηλαδή θα το κάνουμε, θα το πούμε. Όχι, γιατί πρέπει να πεις ότι πήγε με το λεωφορείο, για πες το λόγο. Και τι δηλαδή δεν κατάλαβα, πώς πήγε. Ναι, και γιατί να το κρύψεις. Και γιατί να το κρύψω. Ναι. Γιατί το αρνητικό συνέχεια πρέπει να είναι στην ομάδα. Θανάση, θα σου πω. Είναι νόμος δημοσιογραφίας αυτός. Θανάση, good news, no news. Άκουσε με λίγο. Αν ήθελα να παίξω με τα αρνητικά, αυτό θα ήταν το τελευταίο που θα ανέφερα για το φετινό Άρη. Άσε. Υπάρχουν άλλα πολλά κάβα που μπορούσαμε να αναφέρουμε και δεν είπαμε τίποτα. Εννοείται. Πάμε παρακάτω. Εννοείται. Λοιπόν. Εννοείται. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί. Να σε θυμίσω. Το πούλμαν άστο τώρα είναι το τελευταίο. Ναι. Όχι, να σε θυμίσω νοοτροπία οπαδού του Άρη που ήταν διαχειριστής, που ενώ το χρέος ήταν 10 δραχμές, αυτός έλεγε ότι ήταν 50. Ή δεν είναι έτσι. Το αρνητικό στον. Αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ τι γίνεται. Το νούμερο στο μπάσκετ έχει φτάσει μέχρι τα 5 εκατομμύρια. Εγώ ξέρω 4 με 4,5. 4 με 4,5. Ότι θα είναι από 3 και κάτω.
Αλλά σήμερα πρέπει να είναι 5. Γιατί θα πρέπει να βγαίνει πιο αίμα. Θα πρέπει να βγαίνει πιο αρνητικότητα. Από τους δημοσιογράφους του Άρη, όχι τους αντιπάλους. Γιατί είστε Έλληνες δημοσιογράφοι. Γιατί οι Έλληνες πρέπει να έχουν, ρε παιδί μου, θα πρέπει να τους παρουσιάζουμε περισσότερο αίμα, περισσότερη αρνητικότητα, περισσότερο κακό. Αυτό είναι, είμαι de facto απόλυτος αυτό. Μπορεί να διαφωνείς, το δέχομαι, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Έχω τρελαθεί να ακούω για τα υπέρογκα ποσά σήμερα του μπάσκετ. Και θα μου πεις, δεν είναι υπέροχα. Υπέρογκα. Θα σου πω ότι όσο υπέρογκα ήταν στο ποδόσφαιρο και τελικά για 7 εκατομμύρια έγινε τον Ταλαβέρη και όχι για 35 και 50 και 40 που ακουγόταν. Το κλείνω αυτό, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Και εγώ δεν θέλω από το σημερινό μεγαλομέτωχο της ομάδος να ακούσω, δεν θέλω να μου πει καμιά συνέντευξη. Ναι. Θέλω να κάνει πράξεις και να μην μου μιλήσει, να μην μου πει τίποτα. Όπως δεν θέλω να ακούω, στα ίδια σε μιλάω, ούτε προπονητές να μιλάνε στο ραδιόφωνο, ούτε ποδοσφαιριστές να μιλάνε στο ραδιόφωνο. Εγώ θέλω με τις πράξεις του ο καθένας να μου αποδεικνύει ότι κάνει σωστά τη δουλειά του. Με κουράζουν οι δηλώσεις του θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Εντάξει, είναι μέρος του παιχνιδιού όμως. Είναι business το ποδόσφαιρο. Θανάζε. Να γίνω σε τι. Δεν γίνεται παίξη να μην μιλάνε. Εγώ, ας πούμε, με τις 20 δραχμές που θα έχω θα πάω να πάρω του χρόνου το πρωτάθλημα για να γελάσεις εσύ. Αυτό θέλεις να σε πει. Εσύ το λες για τον Καρυπίδη αυτό τώρα δηλαδή. Ναι, για τον Καρυπίδη, ναι. Ναι, πρέπει, ναι. Να σου πω κάτι, πρέπει να βγει να μιλήσει. Ναι. Πρέπει, Πρέπει να βγει να μιλήσει. Εγώ δεν θέλω να μου μιλήσει. Πρέπει να Εγώ θέλω να μου κάνει πράξη. Πρέπει να, να μου κλείσει την χορηγία, σίγουρα. Να μου κλείσει την καλά, το ένα δεν είναι το άλλο. Όμως, το πρέπει, να κάνει δηλώσει δεν είναι ότι θα κάνει κινήσεις. Πρέπει όμως να βγει να μιλήσει, να κάνει τον απολογισμό του, να πει τι έχει στο μυαλό του για να απευθύνει σε αυτόν τον κόσμο από τον οποίο περιμένει στήριξη. Να και... σου κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν το λέω κακοπροαίρετα. Θανάση, εγώ δεν το λέω κακοπροαίρετα αυτό. Να ξέρεις. Εσύ πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει στο μυαλό του η ομάδα του του χρόνου να κατακτήσει έναν τίτλο? Σίγουρα μεταξύ το μας. Σίγουρα το έχει. Ναι, το έχει. Σίγουρα το έχει. Ναι. Εάν θα σου βγει να σου κάνει αυτή τη δήλωση, θα είναι σωστό ή λάθος? Να βγει, για μένα θα είναι λάθος. Να βγει να μου πει ότι θέλουμε τίτλο του χρόνου. Ναι, ναι. Ο Άρης ναι, αυτό... Δεν χρειάζεται να το πει. Ο Άρης είναι αυτονόητο ότι το θέλει. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Εντάξει, σου πει ότι θέλω κύπελλο. Δεν μπορεί να σου πει να το αφήσει έτσι τίτλο. Εντάξει, εγώ δεν σου είπα, να βγει και να μου μιλήσει συγκεκριμένα ότι έχουμε αυτό το στόχο. Να βγει να μιλήσει. Και το ξαναλέω, δεν το λέω κακοπροαίρετα. Το λέω με καλή διάθεση. Θα βγει να σου πει ότι φτιάχνουν τα πολιτήρια. Φτιάχνω το χόρτο, φτιάχνω το τουρνικέ. Έχει κάνει ήδη μία δημόσια τοποθέτηση με τη γραπτή του δήλωση μετά το μάτς στην Άρτα που εξασφαλίστηκε μαθηματικά η άνοδος, η οποία σου βγάζει μια αισιοδοξία. Παράλληλα όμως δεσμεύτηκε πολύ με εκείνη την τέτοια και πρέπει να τα αποκριθεί σε εκείνη τη γραπτή τοποθέτηση που έκανε. Ωραία. Εγώ θα βγω να σου πω ότι βγήκε και μίλησε και τα είπε με τέτοιο όμορφο τρόπο ώστε να ενθουσιάσει τον κόσμο, να του δώσει αισιοδοξία. Για να... Μάζεψε το λίγο γιατί έχουμε έναν ακόμα που περιμένει. Ναι, για να πάει ο κόσμος ας πούμε να τους στηρίξει. Ωραία. Ναι. Και ξεκινάει ένα-δυο μήνες το πρωτάθλημα και δεν πάει καλά το πράγμα ρε παιδί μου γιατί είναι ποδόσφαιρο. Μπορείς τώρα τον Έλληνα μετά να το συμμαζέψεις. Στα μυαλά τον Έλληνα μπορείς. Συμμαζεύεται ο Έλληνας από το μυαλό. Εγώ ξέρεις γιατί θέλω να μιλήσω. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ ξέρεις γιατί θέλω να μιλήσω Καρυπίδης πέρα από πολλά άλλα. Είναι ένας ακόμα λόγος. Για να δώσει τον Αργιανό να καταλάβει ότι του χρόνου δεν πρέπει στην πρώτη στραβή να τα ρημάξουμε όλα. Πρέπει να του το πει ο Καρυπίδη. Ναι, ρε Θανάση, πρέπει να το πει γιατί ο Αργιανός ως Έλληνας οπαδός, και ειδικά τώρα ο Αργιανός μετά από 4 χρόνια που ήταν σε αυτή την κατάσταση, ανεβαίνει. Μήπως αντί να ανεβαίνει και έρχεται. Κατάλαβες. Πρέπει να του δώσει να καταλάβει του Αργιανού ότι του χρόνου. Δεν σου, όταν λέω χαμηλά η μπάλα, γιατί αυτό θα πω, δεν σου λέω να περιοριστούμε σε μια ένατο-δέκατη-ενδέκατη θέση, αλλά να το αφήσουμε και να δούμε πώς θα πάει. Έχοντας φυσικά όλοι, σαν θέλω και σαν στόχο, κάτι ψηλά. Το πόσο ψηλά θα είναι αυτό θα φανεί από την εξέλιξη σεζόν. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Αυτό. Μιλάμε για τον Έλληνα, μιλάμε για έναν Έλληνα οπαδό, άσχετα τι ομάδα είναι, που με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση
να συνεννοηθείς με τον Έλληνα οπαδό. Ό,τι και να σου πει. Είμαι, όχι, και για να μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, με μια μερίδα των Ελλήνων οπαδών. Μια μερίδα των Αριανών. Και είναι η μεγαλύτερη μερίδα σε όλους τους φιλάθλους των ομάδων. Όντως. Αυτό για, είναι η αρρωστημένη ελληνική νοοτροπία, φίλε μου, δεν θα αλλάξει ποτέ, όπως δεν αλλάζει και η χώρα. Άντε, καλό βράδυ. Γεια, έγινε, καλό θανάση. Βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Φάουλ Μίτλς στο 88, να το βάλει ο Βασίλη Παράταση σε εξαιρετικό σημείο. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου, γεια. Γεια σου, κύριε Κώστα. Δοκάρι. Δεν την Μπρούκλιδες είναι η σημερινή, ας πούμε. Εμείς δηλαδή που πηγαίναμε με τα λεωφορεία σε όλες τις αποστολές, δεν μας είχε γεννήσει. Εντάξει, αλλάζουν εποχές, κύριε Κώστα. Ναι, εντάξει. 25 εισιτήρια αεροπορικά της Ολυμπιακής, τα κάναμε τάλαρα, νοικιάζαμε το λεωφορείο και βγάζαμε τα έξοδα του πηγινέλα και τη διαμονή. Αλλάζουν οι εποχές. Οι εποχές. Και μία φορά έτυχε όταν έπαιζε το εφηβικό πρώτα και μετά έπαιζε η πρώτη ομάδα που γινόταν το πρωτάθλημα των εφήβων. Καθόμαστε να φάμε στις αίρες και βαράει τα παλαμάκια ένας ποδοσφαιριστής της εφηβικής και φωνάζει τον καρσόν. Λέει είναι όρημη. Είναι όρημη αυτή η κομπόσα, λέει, να αλλάξει. Ρε παλιοχωριάτε, του λέω, 1200 μέτρα το χωριό σου είναι από τη θάλασσα και είναι όρημη. Έφαγες και στο σπίτι σου ποτέ μετά το φαγητό κομπόσα? Και λέω όχι, δεν θα αλλάξει κομπόσα. Είδα τη βάση, είδαν την τρως. Εξυπλάδες τώρα. Μάθαμε. Και να σου πω πώς καταστράφηκε το ποδόσφαιρο. Ότι οι εισπράξεις ήταν 60-40. 60 για τον γηπεδούχο και 40 για τον φιλοξενούμενο. Ναι. Παίζω πέντε με τον Παναθηναϊκό και την Κυριακή στη Λεωφόρο και την Κυριακή στο Καρεσκάκι και παίρνω ένα 200. Στα δύο μάτς αυτά. Το μισό μπάτζετ, τη μισή χρονιά που έχω βγάλει. Έτσι καταστράφηκε το ποδόσφαιρο. Το 60 το επαρχιακό, το 60-40 έγινε 70-30 και μετά άλλαξε και έγινε όλα τα μπαίνει ο κύπεδο. 100-0 πλέον. Ναι, το μηδενίσαν μετά. Ναι. Γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Και η μεγαλύτερη καταστροφή ήταν το 79 που κάναμε το ημι-επαγγελματικό, ποδόσφαιρο επαγγελματικό. Ναι, που είναι αλφα-εθνική. Χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, όταν δύο ομάδες της αλφα-εθνικής, Καστοριά και Γάλλιο, είχα χώμα και ο μόνο Μπάγεβιτς είχε δικόρο στο συμβόλαιο σαν ποδοσφαιριστής να μην παίζει σε αυτά τα γήπεδα. Χώμα είχαμε. Και εμείς κάναμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μόλις κάναμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, τα έξοδα ανεβήκαν επί 3. Επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή η Δανία που δεν είχε επαγγελματικό, η Σουηδία που δεν είχε επαγγελματικό και ήταν 10 φορές βιωτικό επίπεδο πάνω από εμάς, εμείς να κάνουμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αλλά τι πάει σωστά σε αυτόν τον τόπο, σωστά. Να πάει και το ποδόσφαιρο. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Κώστα. Καλό βράδυ. Γεια, αν έχουμε άλλον. Να ξεφύγει στα τελευταία λεπτά, γίνεται χαμό. Δηλαδή, πάνω κάτω η μπάλα, ευκαιρίε σε κατέρωθεν. Η Μίτλες με είχε δοκάρει πριν από λίγο μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 0 και το στείλει παράταση. Και είμαστε πλέον στι τελευταίε τιμέ του αγώνα. Λογικά η Άστον Βίλα θα αντιμετωπίσει την Φούλαμ στο Wembley για ένα εστίριο για την Premier League. Με το πιο ακριβό μάτς στο ποδόσφαιρο. Όποιο ανεβαίνει, εξασφαλίζει 100+ εκατομμύρια μόνο με την πρόκριση, με την νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Τελικό έχουμε στην Γαλλία, Χαύρι Μπρέστ 2-0. Η Χαύρι προκρίθηκε στον ημιτελικό των play-off ανόδου. Θα αντιμετωπίσει την Αζαξιό την ερχόμενη Παρασκευή στην Κορσική. Και ο νικητής εκείνου του αγώνα θα παίξει με τον 18ο της πρώτης κατηγορίας, ο οποίος θα προκύψει από τα παιχνίδια που θα γίνουν ταυτόχρονα όλα το ερχόμενο Σάββατο. Έχουμε τελευταία αγωνιστική στη Λιγκάν, στο Σαμπιονά που λέμε, στο γαλλικό πρωτάθλημα. Τελικό στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο, St. Patrick's League Rovers 2-0.
Σε εξέλιξη Βίλα Μίτλες με 0-0 στις καθυστερήσεις, Σπεράνς Τάουν Σιβρόλες 3-1, Ελτζαντιντή Μαζέμπε 0-2 και Καζαμπλάνκα Τόγκο Πορτ 3-0. Αυτά είναι παιχνίδια για το Champions League της Αφρικής, της ΚΑΦ, της Ομοσπονδίας. Εν τω μεταξύ, σήμερα έχουν ανακοινωθεί και άλλες αποστολές Μουντιάλ. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, για να ξεμπερδέψουμε με τα ρεπορτάζ, τα είπε στα Τουάρι. Για το Πούλμαν, είπε. Εντάξει, το έχετε τραβήξει τώρα κι εσεί. Εγώ σα ανέφερα κάτι και στο έχετε κάνει τέτοιο. Για το Πούλμαν το. Λοιπόν, πιθανή εντεκάδα για αύριο. Με 6 νέα πρόσωπα, όπως λέγαμε και χθες, Καντιμήρη στο τέρμα, Κανακούδη αριστερά στην άμυνα, Τζανακάκη δεξιά, Μαραγκό με Δελιζή στα στόπερ. Ο Μουμίν με τον Νίκητ στα χαφ. Στα άκρα της μεσοπαιδευτικής γραμμής ο Πασάς με τον Μπαρκάν και ο Χαντί ως επιτελικός μέσος στον άξονα πίσω από τον Διαμαντόπουλο όσον αφορά την εντεκάδα του Άρη. Η Σπάρτη έχει κίνητρο, δεν θα είναι αδιάφορη αύριο γιατί δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα θεματικά την παραμονή της. Θέλει το καλύτερο δυνατό που μπορεί να πάρει από το αυριανό μάτς. Λες, εντάξει, πάντως διπλό δεν το βλέπω. Το πετάς κάτι στην τύχη δηλαδή. Εντάξει, φίλε, τώρα εσύ αδιάφορος, αδιάφορος με ταξίδι κοπιαστικό, ο άλλος να καίγεται, διπλό πάντως δεν βλέπω. Ο Σπανός ποντάρει στο γεγονός ότι ρίχνει στην δεκάδα παίχτες που οι περισσότεροι εξ αυτών θέλουν να αποδείξουν, θέλουν να δείξουν πράγματα και δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχή. Ποντάρει σε αυτό, δηλαδή θα έχει παίχτες που θα είναι ορεξάτη, που είναι ρε παιδί μου, έτσι, λοιπόν. Κατάλαβες. Το θέμα είναι, μπορούνε. 5 η ώρα είναι αύριο το μάτς. Κάτι άλλο δεν υπάρχει με μεταγραφές κουλουπού, προπονητές και τέτοια. Τα λέμε και το ξαναλέμε με το τέλος του πρωταθλήματος. Τούτα. Μάλιστα. Τούτα. Τούτα. Γιατί για να παίξει τούτα, δεν είχατε. Τούτα. Που είχε έρθει μόλις ανέβηκαμε το 6-7. Ο Τούτα. Μπράβο, ναι. Ο Τίνγκα. Ο Γιγέρμε Βαϊσχάιμερ. Ο Νασιμέντο Μπελέμ. Κάτσε το μεταξύ τώρα που είπαμε για εκείνο το περίφημο παιχνίδι το 2005. Ο Άρης είχε κατέβει με Πουλιοτόπουλο, Παπαδόπουλο, τον Αβράμ λογικά, ναι. Σπυρό Χόγολο, Γιώργο Κολτσίδα, ο Νάιντος, ρε φίλε. Αγαπητός Αμπελάς, Κώστας Μπεκλέρας, ο Μουράφσκι, Ματσέι Μουράφσκι, ναι. Φερνάντο Σανχούρχο, Μίμης Μπενίσχος και Ζόρντι ναι. Κουεμάχα. Είχε ένα φίλο που τον έχει Σαντούρτζο. Σαντούρτζο, ο Σαντούρτζο. Επειδή κρατάμε με Τζέι. Ναι, όπως το Χαβίτο που όταν είχε πρωτεύει, το λέγανε Τζαβίτο. Τζαβίτο. Ηρακλής με Αμπάρι. Και τώρα, ρε φίλε, και τότε. Αμπάρις, Αμπάρις, ναι. Πιστεύω εγώ ότι ο Αμπάρις θα είναι βασικός του χρόνου στη Β' Εθνική. Πώς χρόνων είναι. Εντάξει, μεγάλος. Μεγάλος. Αλλά δεν είναι, ρε φίλε, 40 χρονών. Δεν ξέρω πόσο να είναι, 35. Για τερματοφύλακα, καλά. Ναι, ρε φίλε, φυσιολογικό ηλικία για τερματοφύλακα. Σνάουτσερ, ο Σεγκυρί. Σεγκυρί, φίλε, καλός. Καλός, πολύ καλός στόπερ. Τάσος Κολάρο Κατσαμπής. Λοιπόν, τελικό η Άστον Βίλα προκρίθηκε. Θα παίξει με τη Φούλα για μια θέση στην Πρέμιερ Λιγκ. Για πες. Λοιπόν, Τάσος Κολάρο Κατσαμπής. Ναι, ο οποίος έδωσε και συνέντευξη σήμερα στον γύρο του Ματζούκ στην Ωραγιά Μπλε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Στεφανής, αυτός ποιος ήταν. Ο Κώστας Στεφανής, ο οποίος και φέτος ήταν στην ομάδα. Αυτός που κάνει το traction. Ο Κώστας Στεφανής ήταν... λέει, εκείνη την εποχή ήταν πολύ καλό δεξί back. Back half. Ένας ξανθούλης, ναι. Κοντούλης, δεξί back. Δυναμικός παίκτης, ήξερε μπάλα. Ναι. Πιανού συνοδηγός στα ράλι ήταν ο Κώστας Στεφανής. Quiz, μέχρι για ποιο Στεφανή λες τώρα. Για αυτόν του traction. Δεν το ξέρω καν. Μην το πει. Στη φάτσα πώς είναι. Για τους διαβασμένους. FM γενό στο 54526 ή στα Facebook μας. Ή άμα θέλετε να βγείτε στον αέρα να το πείτε. Πιανού συνοδηγός στα ράλι παλιά Ακρόπολης και τέτοια. Ήταν ο Κώστας Στεφανής που παρουσιάζει το traction. Για να δω αν είστε διαβασμένοι ή όχι. Λοιπόν. Πουρσανίδης. Στη θέση του μπήκε ο Ιωάννος το 20. Και η ΤΑ. Ποιο ήταν αυτό. Ο Λαγός. Στα καλά του. Πιο μετά. Ο Επαλέ. Το 1-2 που λες. Ναι. Ο Ιωάννης είχε βάλει και γκολ. Κεφαλιά από ο Κόρνερ. Ναι, ναι, ναι. Ένα γκολ έβαλε ο. Και ο Αντάλο Φορτούζη. Ο Φορτούζη. Ναι. Και ένα έβαλε ο Ιωάννης με κεφαλιά. Παπαποστόλου, ποιος ήταν. Παπαποστόλου, ρε φίλε. Έπαιζε φέτος στο Μακεδονικό. Ναι. 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 Γιάννης Παπαποστόλου. Φορ, εντάξει. Λίγα πράγματα. Φορ, Μοντέο. Λοιπόν, ξαναλέω το quiz. Πιανού συνοδηγό στα ράλι. Ο Σπάρτινε, φίλε. Πόσο. Κοντά στο 2-15. Τον άκουσα πώ είναι. 2-90. Μάλιστα. Λοιπόν, πιανού συνοδηγός ήταν ο Κώστας Στεφανής σε αυτά τα ράλια Ακρόπολης και τα λοιπά. Γνωστός, πολύ γνωστός. Και μη εξαιρετέως. Για να δούμε ποιος θα το βρει μέχρι το τέλος. Γεια. Σκητάλη στον Ηρακλή. Λοιπόν, αφού υπενθυμίσουμε για τελευταία φορά σήμερα, έχετε άλλα 20 περίπου λεπτά να διεκδικήσετε έναν θερμοσύφωνα χωρητικότητας 60 λίτρων. Regina Glass, μια προσφορά του Παράσχου, του χορηγού μας, στην Ολύμπο 90. Ό,τι χρειάζεται η υδραυλική φύση εκεί να το βρείτε.
ισχύως 4.000 βατ. FM κενό παράσχο και όνομα τεπώνυμο. Το ακριβές σκορ του αυριανού τελικού Μαρσέι Ατλέτικο Μαδρίτης στη Λιόν της Γαλλίας για το Europa League. Η Λιόν, η οποία έχει φιλοξενήσει έναν ακόμα ευρωπαϊκό τελικό και μάλιστα σε αυτόν συμμετείχε η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία θα παίξει και αύριο τελικό στην Λιόν. Εκείνο τον είχε χάσει κιόλας. Ναι. Λοιπόν, όποιος το γνωρίζει μπορεί να, ή να παρεύει τηλεφωνικά 23 10 27 και 38 για να στείλει σε μήνυμα ποιος αυτός ο τελικός, που, ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός που είχε φιλοξενήσει η πόλη της Λιόν, βέβαια στο παλιό το Ζερλάν. Και μάλιστα έτσι προστάφερε η μοίρα και τότε παρούσε στον τελικό ήταν η Ατλέτικο. Με ατυχή για αυτήν την κατάληξη τότε. Τότενες που λέμε, όπως λένε τότε. Λοιπόν, στον Ηρακλή. Η πιο σημαντική είδηση, σημαντική, έχει να κάνει με την αλλαγή ώρας και μέρας του πρώτου τελευταίου αγώνα της σεζόν για τον Ηρακλή, που δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια, να γίνει το μάτς στον Βόλο με τον Νουπουσού Βόλου Παύλα Αχιλέα Μπέου την Κυριακή στις 5, θα γίνει κατόπιν αιτήματος των Θεσσαλών το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Δεν διάβασα το δικό τους αίτημα αυτολεξία, αλλά από ό,τι διαβάζω εδώ από τα ηρακλήδικα sites, κάτι αιτήθηκαν ότι βολεύει πιο πολύ για να κάνουν ευχέστα και τα λοιπά για την άνοδο στην κατηγορία, στην Football League. Τώρα δεν ξέρω τι τους χαλάει η Κυριακή και θέλουν να γίνει Σάββατο. Λοιπόν, άρα το μάτς θα γίνει το Σάββατο, καθώς η ΕΠΟ το ανακοίνωσε επίσημα και οριστικά. Το Σάββατο θα γίνει 19 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, παιχνίδι που ο Ηρακλής, αν δεν ιτηθεί, εξασφαλίζει και μαθηματικά την πρωτιά και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει ήδη την άνοδο στην Football League. Από εκεί και πέρα είχαμε πολλές δηλώσεις διαφόρων πρωταγωνιστών τις τελευταίες ημέρες μετά την εξασφάλιση της ανόδου. Μίλησε ο Σπύρος ο Μπαξεβάνος, μίλησε ο αρχισκόρης της ομάδας ο Χρήστος Ρόβας, που είναι στα 31 γκολ και έχει άλλα δύο παιχνίδια για να τα αυξήσει. Μίλησε ο Χρυσόστομος ο Ρεβιθόπουλος, πολύ καλός δεξιός μπακ. Αυτός χαλαρά παίζει τουλάχιστον β' εθνική και λογικά θα παραμείνει στην ομάδα και του χρόνου. Μίλησε και ο Τάσος Κατσαμπής, ο γενικός αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας, εδώ στον Γιώργο Ματζούκη, στην ώρα για μπλε. Σήμερα το απόγευμα είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Τα σάρια είναι στην ομάδα. Πώς? Είναι στην ομάδα, δεν ποιος? Το ήξερα ο Κατσαμπής. Ναι, γενικός αρχηγός. Ναι. Μια χαρά. Καλή επιλογή. Καλή επιλογή και κάνει καλή δουλειά και συμμετέχει ενεργότατα και στα παιχνίδια. Τον βλέπει δηλαδή και είναι και στον πάγκο. Μιλάει με τους διαιτητές, είναι γενικό κουμάντο, λέει, μετά τον προπονητή, είναι αυτός το γενικό κουμάντο στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Ουσιαστικά έχει πόστο και στην διοίκηση και στο αγωνιστικό κομμάτι. Είπε πάρα πολλά στον Ιωτο Ματζούκιο. Είναι προσωπικότητα. Είναι προσωπικότητα. Είναι. Και το λέει και αυτό, ας πούμε, στις δηλώσεις που έκανε στον Ιωτο Ματζούκι. Είπε ότι όντως εισπράττωλε από τους διαιτητές, έστω και στη γάμα εθνική, έναν σεβασμό που λογικά βοηθάει για αυτό την ομάδα. Χρήστο, δεν ήταν του Ιαβέρη. Ο Ιαβέρης ήταν. Ο Ιαβέρης είναι αυτός που για τα δυστυχήματα. Ήταν αυτός ραλίστας. Δεν θα ήταν. Ναι. Όχι, δεν ήταν ο Ιαβέρης. Ξαναλέω, ναι. Πιανού συνοδηγός ήταν ο Κώστας Στεφανής που παρουσιάζει το Traction, όχι ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, σε αυτά τα ράλι τα Ακρόπολης παλιά. Τώρα μιλάμε τέλη 80, αρχές 90. Τέλη μπατάκι. Εκεί πέρα. Ψαχτείτε. Λοιπόν, βοηθάτε λίγο. Και είπαμε ότι ο Τάι δεν θα παίξει στο Βόλο το Σάββατο. Συμπλήρωσε κάρτες. Κάποιες αλλαγές θα έχει γενικότερα η ενδεκάδα. Ο Μπαξεβάνος που είπε και αυτός ότι προφανώς και θέλει να συνεχίσει του χρόνου στη Φουτμπολή με τον Ηρακλή. Υπό την η κορυφαία δουλειά που έχει κάνει μέχρι στιγμής στην προπονητική του καριέρα. Για μένα πρέπει να τον κρατήσεις. Κοίταξε, είναι προπονητής που έχει αποβεί τεχνική παραστάση. Γιατί έχει γνώση της κατηγορίας. Ναι, ναι. Εγώ να σου πω δεν τον ήξερα. Γιατί έχω ξεκόψει λίγο με ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Αλλά όλοι λένε ότι στο Κισαμικό έκανε πολύ καλή δουλειά. Όντως και στα μάτς που αυτό το κοντά το δίμηνο, τρίμηνο που κάθεσε στον πάγκο του Ηρακλή, ήταν αρκετά καλά έως πολύ καλά τα δείγματα γραφής. Ναι. Κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι, όχι ότι δεν ήταν καλός και επιθετικό ο Ηρακλής, αλλά καλά επιθετικό ήταν. Καλώς επιθετικά ήταν και με τον Σάκη Αναστασιάδη. Αλλά έσφιξε περισσότερο στην άμυνα. Δηλαδή το ότι ο Ηρακλής στα πρώτα τέσσερα μάτς των play-off δέχτηκε μόλις ένα γκολ. Πιστώνεται και γενικά έχει πολλά μηδέν παθητικά στα τελευταία του παιχνίδια στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Πιστώνεται εμπολής και στην αμυντική λειτουργία που ήταν πιο συνεπής από τη μέρα που ανέλαβε ο Σπύρος Μπαξεβάνος στη θέση του Σάκη Αναστασιάδη. Τώρα, το μπάσκετ αύριο έχει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Όποιος μπορεί να πάει, καλό θα να τραβηχτεί κατά τις 7 η ώρα, όχι κατά τις 7, 7 και πριν τις 7. Στις 7 είναι το τζάμπλ στο Ιβανόφιο. Ηρακλής Απόλλων Πατρών, παιχνίδι must win που λένε και στο χωριό μας. Ο Ηρακλής, αν δεν το κερδίσει,
ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του για φέτος, καθώς βρίσκεται στο 2-0 πίσω στη σειρά των αγώνων με τον Απόλλωνα Πάτρας, παρόλο που τερμάτισε πιο ψηλά από τους πατρινούς στο πρωτάθλημα, στην κανονική διάρκεια της Α2. Αύριο καλείται να μειώσει στις 7 το Τζάμπολ, έτσι ώστε να στείλει την σειρά των αγώνων στην Πάτρα το ερχόμενο Σάββατο και αν μπορέσει να κάνει εκεί το break, να ξαναφέρει τη σειρά στη Θεσσαλονίκη, στο Ευανόφιο, νομίζω την άλλη Τετάρτη. Εντάξει, φαντάζει λίγο δύσκολο να κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο, με παίκτες έμπειρους και με παρουσία στην Α1 και με έναν πολύ καλό Αμερικανό, τον Άκερ, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού κτλ. Αλλά ο Απόλλωνας Πάτρας στις τελευταίες εβδομάδες ταλανίζεται από μεγάλα προβλήματα, με αποχές, με απληρωσιές, με φυγή του Νίκου Οικονόμου, με υπηρεσιακό τεχνικό θα είναι αύριο. Θα δούμε κατά πόσο μπορεί ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης και οι παίκτες του να εκμεταλλευτούν αυτό το μπάχαλο που επικρατεί στον Απόλλωνα και σε πρώτη φάση να κάνουν το 2-1 αύριο το απόγευμα στις 7 στο Ιβανόφιο, το οποίο αναμένεται να ζήσει μεγάλες στιγμές. Αύριο λογικά θα είναι κατάμεστο και εγώ λέω να τραβηχτώ μετά από πολύ καιρό σε παιχνίδι μπάσκετ. 7. Να ξέρω, πάω εγώ, παράταση είναι. Μόνος ξεκινάς αύριο. Έλα, ο Θανάσης είμαι. Να σου πω, επειδή εδώ πήγε παράταση. Μπες εσύ και θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Επειδή τώρα ξεκινάει η δεύτερη παράταση. Θα χάσω και το τελικό του Europa League. Θα έχω πάλι το ματζούκι και λέει στον αέρα. Όχι τίποτα άλλο. Θα χάσουμε Europa League τελικό. Ποιο θα είναι στούντιο αύριο. Εσύ. Εννοώ την ώρα του μάτσα. Α, είναι η μπασκετική. Ναι, φίλε, έχουμε Νίκο Μοσκοβίτη στα μάτια μου, Ρέλι. Εννοείται. Κατάλαβα. Λοιπόν. Αυτά. Ολοκλήρωση και με την Ηρακλή. Ναι, ωραία, ναι, αυτό ναι, ήταν λοιπόν ο Θανάσης Κυλώνης με το ρεπορτάζ του Ηρακλέως. Ηρακλέως. Του Ηρακλέως. Του Θεμιστοκλέους. Θεμιστοκλέους. Βεβαίως. Πώς το λέγανε εκείνο. Τζίγκερ ρε Νικολάκη, λέει ο 700. Πολύ μπροστά, έτσι. Νικολάκη. Νικολάκη. Σε ξέρω και από χθες. Τζίγκερ. Νικολάκη. Το τζίγκερ είναι με γάμα κάπα ή με γάμα γάμα. Με γάμα κάπα. Και πώς βγήκε αυτό το τζίγκερ. Το τζίγκερ βγήκε, την έχω διαβάσει την ιστορία. Το τζίγκερ βγήκε, θα σου πω, γιατί διάβαζα τις προάλλες και την ιστορία. Αχ, καλά, το γουγκλάρεις τώρα, εντάξει. Είχε να κάνει, έτσι ξέρω και εγώ, φίλε. Είχε να κάνει κάτι με το αυτοκίνητό του. Με το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Το τζίγκερ, νομίζω. Τι δες, με γάμα γάμα είναι. Η ζωή του τζίγκερ. Να ρε. Λοιπόν, τζίγκερ πουλα. Ο τζίγκερ φέρνει προκοπίου. Που όπο, κράξιμο εδώ πέρα. Τους καλούς ο τζίγκερ, φίλε. Ναι. Αυτό ρε φίλε, πάλι να σου πω κάτι. Να είσαι τώρα Παναθηναϊκός και να κράτη. Εντάξει, δεν τα ξέρω τόσο καλά τα ενδοοικογενειακά τους. Αλλά ρε φίλε, τον είσαι Παναθηναϊκός και να κράζεις την οικογένεια Βαρδινογιάννη, δεν είναι λίγο ρε φίλε άτοπο. Πολύ. Ρε φίλε, με Βαρδινογιάννη και πρωταθλήματα έπαιρνες και προπονητικά κέντρα έκανες στην Παιανή, αυτή την ξέρουν σε όλη την Ευρώπη και καλές πορείες στην Ευρώπη έκανες και ντάμπλ και παιχταράδες έβλεπες. Εντάξει, Επαναλαμβάνω, δεν τα ξέρω πολύ καλά τα ενδοοικογενειακά του Παναθηναϊκού, αλλά μου φαίνεται τώρα και λίγο έτσι θεία δίκη που λένε να κράζει τον Βαρδινογιάννη και να σου έχει το. Ο Αλαφούζος, ο οποίος ουσιαστικά σε υποβιβάζει. Ο Τζίγκερ, προσέξτε, ασχολήθηκε με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό συμμετέχοντας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι από το 1984 μέχρι το 1992 με συνοδηγό τον Κώστα Στεφανή. Αναδείχθηκε πρωταθλητής 6 συνεχόμενες φορές από το 1987 μέχρι το 1992 πρωταθλητής Ελλάδος. Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Στις πίστες τα έπαιρνε στα χαρτιά. Ακα Τζίγκερ. Ή στις δικαστικές αίθουσες. Και οδηγούσε και αυτό το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Λάνσια δεν είναι αυτό, Καθανάση. Τώρα ρώτησε τον άνθρωπο που είναι ειδικό. Αυτό εδώ Λάντσια είναι. Ναι. Λάντσια είναι. Οδηγούσε μια Λάντσια Δέλτα. Μια Λάντσια Δέλτα. Λοιπόν. Δέλτα δεν ξέρω, απλά ήταν ένα από τα πιο γνωστά πετυχημένα σε πωλήσεις μοντέλα της Λάντσια. Μάλιστα. Εγώ Μούσα έχω. Τι έχεις? Μούσα. Ντεμπελέ. Λάντσια Μούσα. Λάντσια Μούσα Ντεμπελέ. Πώς λέμε, Χωσέ Μαρία Μπακέρο. Χωσέ Μαρία Μπακέρο, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ πώς γίνεται το Τζίγκερ. Κάτι με το αυτοκίνητό του. Καλά, εντάξει, με τι θα έχει να κάνει με. Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης στον δρόμο, όταν ο Τζίγκερ κούμπωνε τις έκτες με τη θρηλυκή Λάντσια. Κούμπωνε. Κουμπιλάει του Γκυλιμάς. Είναι ωραία. Είναι αυτή η ωραία έκφραση. Κουμπώνει. Ναι, και εμένα μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει το κουμπώνει. Είναι και ωραία η αίσθηση του manual του αυτοκινήτου και όχι ταυτόματα, είναι η αλήθεια. Το προσωνύμιο Τζίγκερ που το συνοδεύει ακόμα και σήμερα. Ναι, το έχει κληρονομήσει από εκείνη την εποχή που έτρεχε μανιωδώς σε αγώνες ταχύτητες.
Κανείς δεν ξέρει πώς προέκυψε το τζίγκερ. Στην αγγλική σλάγκ σημαίνει μεζούρα για αλκοόλ, γιατί ο Βαρδογιάννης φημιζόταν στο Λονδίνο, όπου και σπούδαζε, για την αδυναμία του στο υγρό σπορ. Φημολογείται πως έτσι λεγόταν και αγαπημένος του σκύλος, και αυτός ήταν ο λόγος που συστηνόταν αυτό το παρατσούκλι. Ναι. Μάλιστα. Γενικά πέρασαν δύσκολα χρόνια. Το είπε με ένα σοβαρό. Γενικά πέρασε δύσκολα χρόνια. Δύσκολα σχολικά και φοιτητικά χρόνια. Ναι, ναι, δηλαδή λύπησε πραγματικά στο Λονδίνο. Να είσαι δηλαδή φοιτητή στο Λονδίνο και να έχει και σκύλο. Να έχει και σκύλο και να. Που μόνο για το σκύλο θε και 500 λίρε στο Λονδίνο. Και γι' αυτό το έριξε το ποτό. Ναι, ποιο έχει τη φόρση για τα σκυλιά και τα κατοικίδια κτλ. Και άμα βάλει και τροφέ και κτηνιάζει και τα λοιπά, βάλει και τα σπίτια. Και... και μετά τι να κάνει, ήρθε και για να βγάλει τα προστοζήν, κυρίε και κύριοι, έτρεχε στα ράλι. Έτσι. Στα ράλι. Και μετά ο πατέρα του, ο Άκαρδο, τον ανάγκασε, ενώ η καρδιά του Τζίγκερ ήταν μέσα στου χωμάτινε πίστε, τον ανάγκασε. Με καλά, προφανώ τα αλκά του Τζίγκερ δεν ήταν το ποδόσφαιρο, ήταν με ο μηχανισμό. Να ασχοληθεί με τι επιχειρήσει του. Εντάξει, λογικό είναι. Όταν ο μπαμπά είναι. Πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που κάποτε ο Βαρδινογιάννης ήταν, παιδί μου, το νούμερο 2 μετά τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας ήταν ο Βαρδινογιάννης. Μετά έρθει ο Κόκαλης και τον εκτόπισε. Ναι. Έτσι ήταν. Και πάλι όμως είναι δύναμη ακόμα, ρε φίλε, στις μέρες μας. Είναι φυσικά. Είναι φυσικά. Απλά τότε ήταν και ποδοσφαιρική δύναμη. Δεν είναι μικρό. Όνομα. Δεν βγήκε τυχαία το προσωνύμιο Καπετάνιος. Ήταν άρχοντας. Η πρώτη εμφάνιση πιστολιού από αυτόν έγινε στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ. Που πήγε να μιλήσει έναν αστυνομικό και τράβηξε το σακάκι να φανεί το νεροπίστολο εδώ, το Magnum, και ο άλλος βάρεσε πρόσχη. Μόνο το πόδι να ακούσει. Ο Βαρδινογιάννης, ο οποίος θυμάμαι, διάβαζα, του είχαν κάνει επίθεση, είχαν πυροβολήσει στο Ντόντα μέσα στο κινητό του, σε μια λεξίσφαιρη Mercedes που είχε. Και η πρώτη δήλωση που είχε κάνει, όχι βασικά, με ρουκέτα πήγαν να τον βρούνε. Το σημάδεσαι με ρουκέτα. Τώρα που το λες κάτι σαν θυμάμαι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα που πήγε τη ρουκέτα κάτι σαν θυμήθηκα. Και ευτυχώς το αμάξι ήταν θωρακισμένο και τα λοιπά. Δεν έπαθε ζημιά, αλλά αυτός ήταν εντάξει. Και η πρώτη δήλωση που έκανε όταν βγήκε κύριε Βαρδογιάννη και τα λοιπά, είπε δοκάρι. Ήταν, να σου πω κάτι, αυτή παράδοση. Ήτανε μόρτης, εντάξει. Ήτανε λεφτάς, αλλά μόρτης, λέει. Δεν ήταν. Ναι. Ήταν παιδί μου τη πιάτσα. Παλιός, καλός Έλληνας παράγοντας. Ναι. Αυτή. Εντάξει, επειδή το πετάξει το έψιλον, τι γίνεται. Βέβαια, για να βγάλει τόσα πολλά λεφτά, και δεν λέω τώρα μόνο για τον Βαρδινογιάννη, και χωρίς φυσικά να έχω αποδείξεις, αλλά τόσα πολλά λεφτά, ρε φίλε, με καθαρό τρόπο μόνο αποκλειστικά δεν βγαίνουν. Α, σου πω κάτι τώρα. Πρέπει να πατήσεις κανένα πτώμα πάνω. Εντάξει, για να... Τα πολλά λεφτά, φίλε. Εντάξει, τόσα πολλά λεφτά δεν βγαίνουν μόνο δεν με δουλειά. Ναι. Εν τω μεταξύ, ο Σαββίδης με τις ταινίες που βάζει, δηλαδή τώρα βγαίνει κάτι θέλει. Καλά, ναι, ο Σαββίδης είναι σεξουαλικός προσανατολισμός. Εντελώς. Έχει... ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι εντολίχει. Τώρα μετά την κατάκτηση του κυπέλου είναι. είναι στα ντουζένια του. Έχει πάρει, και... έχει πάρει τον υπεύθυνο προγράμματος στο Ε και του λέει δώστε τσότα. Νομίζω ότι έχω δει αυτή την ταινία. Ναι, την έχω δει. Και παίζουν και γνωστοί ηθοποιοί. Ναι, την έχω δει. Είναι επιτυχία. Είναι αρκετά γνωστή. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Αύριο θα δούμε και τον τελικό εδώ παρέα. Μαρσέγια Ατλέτικο Μαδρίτης στις 10 παρατέταρτο. Είναι όσοι θέλετε να βλέπετε το παιχνίδι και να έχετε ανοιχτό το ραδιοφωνάκι, σχολιασμό, σούξου μουξου μανταλάκια, χαβαλέ, χθες να μέσει κτλ. Την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα, θα σας έχουμε είτε εδώ στο στούντιο είτε τηλεφωνικά μια πολύ ωραία κουβέντα με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, ο οποίος θα μας μιλήσει για Μουντιάλ και κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Βασικά, ένα που θα είναι παρόν στο Μουντιάλ. Βεβαίως. Εδώ, ναι. Και δεν λέμε κάτι, ναι, παραπάνω. Το αφήνουμε εδώ. Μαζί μας ο Τόνι Κρος. Μαζί μας ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Κριστιάνο, καλησπέρα Ελλάδα. Καλησπέρα Θανάση. Γεια σου Νίκου. Γεια σου Νίκου. Τώρα που λέει για Κριστιάνο Ρονάλντο, το Βιερίνια τον άφησε εκτός αποστολής. Εκτός προπλογής, ναι. Ναι. Όχι, είναι οριστικό, 23 δεν είναι. Τέλος. Πορτογαλία, ναι, ο Σάντος ανακοίνωσε. Κάτι, όταν έρχεσαι σε ένα νομίζω ανακοίνωσε την οριστική 23. Όταν έρχεσαι σε ένα πρωτάθλημα από το ελληνικό, είσαι καταδικασμένος. Αυτό νομίζω. Είναι, ναι. Ο Βιερίνια την πάτησε όχι λόγω ποδοσφαιρικής αξίας, ναι, λόγω πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται. Γιατί θυμίζουμε στο γύρο που κατέκτησε, ήταν, αν όχι σε όλα τα παιχνίδια βασικό, ήταν τα βασικά στελέχη της εθνικής Πορτογαλίας. Εντάξει, ήταν παιδί μου. Ήταν στα γρανάζια. Ήταν τότε στη Βόλσμπρουκ. Ήταν Bundesliga. Ήταν άλλο το επίπεδο στο οποίο αγωνιζόταν. Άλλο τώρα το Ελλαδιστάν. Και άλλο το Γερμανιστάν. Έχει διαφορά. Λοιπόν, ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 10 με τον τελικό του Europa. Να δώσουμε λίγο τα τελικά πρώτα. Πάρουμε να φάμε και τίποτα. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα. Άστον Βίλα, Μίδλεσμπρο 0-0. Η Άστον Βίλα στον τελικό των playoff από την Championship. Γιάννο από την Championship στην Premier League θα παίξει με την Fulham στο Wembley. Χάβρι Μπρέστ 2-0. Η Χάβρι προκρίθηκε στην επόμενη φάση στον playoff ανόδου από τη Β στην Α Γαλλία.
Φύτεσε Ουτρέχτη 3-2 με γκολ στο 91 με τον Κασία για την Φύτεσε. Αυτός είναι Γεωργιανός διεθνής, είναι επισηρά ετών και στην Φύτεσε, όπως είναι σωστά το όνομά της, και όχι Φύτεσε, και σημαίνει ταχύτητα στα Ολλανδικά. Σεν Πάτρικ σε Σλίγκο Ρόβερς 2-0, Εσπεράν Στάουνσιπ Ρόλες 4-1, Ντιφά Ελτζαντίντι Μαζέμπε 0-2, Σετίφ Αλζέρ 0-1 και Ουιντάτ Καζαμπλάνκα Τόγκο Πόρτ 3-0 για το Champions League της Αφρικανικής Ζώνης. Μηνυματάκι άλλο δεν έχουμε, τα μαζεύουμε και θα κάνουμε σούμα αύριο. Από μας καλό βράδυ. Γεια σας.